Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την ώρα που ο Τάκης Μπουλής αναπαράγει Γκάρι Λίνεκερ με τα γνωστό, με τη γνωστή διάσημη πλέον φράση για τους Γερμανούς, ότι λέει αυτά, το κάνει Τάκης, πως το κάνει μπασκετικό. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι 5 εναντίον 5 που παίζουν όλοι και τελικά θα κερδίσουν οι Γερμανοί. Θα το δούμε αν θα κερδίσουν οι Γερμανοί, Τάκη. Προς το παρόν κερδίζουν, αυτή είναι η αλήθεια. Κερδίζουν με 5 πόντους τους Ισπανούς. Απλώς ξέρεις ότι και οι Ισπανοί είναι λίγο σαν το Μαμρά. Είναι λίγο απέθαντοι, είναι λίγο πάντοτε νίκη. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει ούτως ή άλλως, Τάκη μου. Έτσι, τη σημαία κρατάει ψηλά. Ξέρουμε πώς πάνε αυτά. Για λίγο καιρό ξαποσταίνει και μετά όλα τα πράγματα ξανάρχονται στα ίσια τους. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club, το Fight Club της Παρασκευής για την ακρίβεια. Είναι πάντα λίγο διαφορετικό από τα Fight Club της υπόλοιπης εβδομάδας. Έτσι και σήμερα. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 12. Ο Τάκης Μπουλής βεβαίως είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας, να το πούμε από τώρα, φτάνουν ως το σταθμό και την εκπομπή με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σας γράφετε Super, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σας, αποστολή στο 19 19 031, είναι η χρέωση. Ενώ ιντερνετικά μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr και να κλικάρετε στο πάνω δεξί μέρος της κεντρικής σελίδας, εκεί όπου γράφει δηλαδή ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player για να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Να βρείτε εκεί στον ίδιο χώρο τις εκπομπές on demand προηγούμενων ωρών, ημερών, μηνών κτλ. Και μαζί μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας μπορείτε να τα στέλνετε οποτεδήποτε στο rama05@yahoo.gr, fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store στην περίπτωση που επιθυμείτε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, γράφεται για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής, το οποίο έχει και πολύ πράγμα γενικώς. Σήμερα μαζί μου, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάθε λόγο να βρίσκεται εδώ και να βρίσκεται και συχνότερα. Δεν το κάνει, είναι η αλήθεια. Έχει φιλοξενηθεί στο παρελθόν, αλλά είναι τόσο σπάνιες οι εμφανίσεις του που ενδεχομένως ούτε ο ίδιος δεν θα τις θυμάται. Άλλη μία θυμάμαι σίγουρα και δεν θυμάμαι. Τρεις τουλάχιστον. Ήταν τρεις, αλλά πάμε πολύ πίσω στο χρόνο πια. Έτσι. Πάμε πολύ πίσω. Και σε παλιά στούντιο. Σε παλιά στούντιο, ναι, είναι η αλήθεια. Αλλά έρχονται κάποιες εποχές που κάποιοι από εσάς, στους οποίους οφείλω να βγάλω το καπέλο, κάποιοι πολύ παλιοί Fight Clubικοί, σαν να περνάει. Δεν φοράει καν καπέλο, δηλαδή. Θα βγάλει ένα πράγμα που δεν έχει καν. Ναι. Στον αέρα. Κάποιοι πάρα πολύ παλιοί Fight Clubικοί, όπου ξέρετε, ρε παιδί μου, πώς καμιά φορά αναρωτιέσαι τι έγινε εκείνος ο συμμαθητής μου. Ας πούμε, τι να έγινε από το λύση. Συναντάς ένα στρώμα και λες, τι έγινε αυτά, τι έγινε, καλά. Ο Μίτσος αποφεύγει αυτό. Ο Μίτσος τι έγινε, καλά. Να τα πούμε, ναι, δεν τα πάμε ποτέ. Καφέ να πάμε. Καφέ, ναι, να πάμε, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε και δεν τα λέμε ποτέ. Συγγνώμη, να βγάλω. Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, συγγνώμη, δεν μπορώ. Έβγαλε το μπλουζάκι για όσους δεν ξέρουν. Κάπως έτσι λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, κάποιοι παλιοί Fight Clubικοί ρωτάτε κατά καιρούς για μυθικές μορφές της εκπομπής. Μυθικές όχι επειδή ανήκουν στη σφαίρα του μύθου σαν τον Μινόταυρο και τον Κένταυρο, αλλά μυθικές επειδή εδώ πέρα έχουν γράψει τη δική τους Fight Clubική ιστορία κάποιοι πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους. Ένας από αυτούς είναι ο Σκιζοφρενής. Ένας πραγματικός στυλοβάτης αυτής εδώ της εκπομπής. Οπότε ρωτάτε διάφοροι συχνά τι γίνεται, πού είναι ο Σκιζοφρενής, γιατί έχει χαθεί, γιατί δεν στέλνει, γιατί αυτό, γιατί εδώ. Πάντα σας ενημερώνουμε. Εμείς, ναι, παιδιά, είναι καλά, μην ανησυχείτε, μιλάμε εμείς μαζί τους, είναι καλά κτλ. Τώρα τελευταία λοιπόν, είχατε στείλει και πολλά μηνύματα στο τελευταίο, έτσι, τελευταίο μήνα περίπου. Οπότε θεώρησα ότι είναι μια σωστή ευκαιρία για όλους μας να έρθει πάλι μετά από πολύ καιρό ο Σκιζοφρενής στο στούντιο, ο Βαγγέλης Χατζής δηλαδή, ένας άνθρωπος ουσιαστικά της διανόησης. Κάποιοι τον αποκαλούν
κόμιτα του Facebook, είναι τόσο κάποιοι τίτλοι οι οποίοι δεν μπορεί να τους αποδεχθεί σε καμία περίπτωση. Όχι, αυτό μου άρεσε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι ίσως ο Ζαν Πολ Σάτρ των λογοπαιγνίων. Πάλι οι τίτλοι τόσο πάνω τους οποίους, εντάξει, το Μαγιακόφσκι, στο Μαγιακόφσκι του λογοπαίγνιου ακούει καλύτερα. Εκεί γυρίζω, ναι, είναι. Μαγιακόφσκι. Διάφορα τέτοια πράγματα. Είναι ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, για τον, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το 98% των φωτοσοπαρισμένων εικόνων που βλέπετε κατά καιρούς στα... των φωτοσοπαρισμένων, ναι, έτσι, που βλέπετε στα social media του Fight Club. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πραγματικά δεμένος με την εκπομπή για πάρα πολλούς λόγους και τον οποίον δεν έχουμε ποτέ και δεν θα έχουμε ποτέ, όπως και πολλούς άλλους από εσάς, ποτέ δεν θα βρούμε και δεν θα έχουμε λόγια ικανά να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα έχει κάνει η εκπομπή, γιατί οι άνθρωποι που κάνουν πράγματα και από την καρδούλα τους τα κάνουν, το ξέρουμε, για αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά πραγματικά είναι τόσα πολλά τα οποία μας συγκινούν. Λοιπόν, ακριβώς στο τέλος της εισαγωγής μου, όπως θα είπα, είχα και άλλους τίτλους να σου δώσω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το κάνω τώρα. Το τι θα συζητήσουμε θα το πω αμέσως μετά την παρέμβαση, την ενημέρωση, να το πούμε έτσι καλύτερα, από τον Παναγιώτη Κεφαλά, για το τι έγινε στο πρώτο μήνο, στο πρώτο 20 λεπτό του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Γερμανία και την Ισπανία, τον οποίο έχει παρακολουθήσει με πολύ μεγαλύτερη προσοχή από εμάς. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το σίγουρο, Γιάννη, είναι ότι δεν έχει καταφέρει να παρέμβει από το 15 και μετά, ναι, ο Σέρτζιος Καριόλος στο παιχνίδι. Mm-hmm. Έχει ξεφύγει από τα χέρια του. Η Γερμανία έχει αναλάβει πλήρως το ρυθμό του αγώνα. Είναι στο δικό της ξέφρενο ρυθμό, ό,τι μας έκανε και εμάς δηλαδή. Ναι. Και από το πλήν 9 βρέθηκε στο συν 7 και έχει κλείσει το ημίχρονο 51-46 στο συν 5. Η Γερμανία είναι πολύ καλύτερη. Ο Όμπιστε έχει έρθει από το μπάγκο, έχει πετύχει 3-4 τρίποντα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είναι, παρακαλώ, ένας από τους πιο κοντούς παίκτες που διαθέτει η Γερμανία, ο καλύτερος rebounder της μέχρι στιγμής, έχει 4. Ενώ ο Σρέντερ, τυπικό Σρέντερ, έχει βάλει ήδη 19 πόντους στο πρώτο ημίχρονο σε 15 και 42. Εντάξει, μην το λέμε και τυπικό, γιατί τυπικός θα φτάσει στους 40, έτσι. Ο τυπικός για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, έτσι. Εντάξει, το NBA, μπορεί να μην κάνει τα ίδια, αν και το έχει κάνει όταν ήταν νεότερος, ο Κλαχώμα και Ατλάντα πιο πολύ, έκανε τρομερές εμφανίσεις. Βρίσκεται όμως σε εξαιρετική κατάσταση, είναι και ελεύθερος παρεπιπτόντος στο NBA. Ναι. Κάνει εξαιρετικό τουρνουά, είναι ο ηγέτης της Γερμανίας αναμφίβολα. Εκεί που τα βρίσκε σκούρα και οι Ισπανοί ξέφυγαν σε κάποια στιγμή στο συν 9, το οποίο διατηρούσαν μέχρι το 15, γιατί εκεί ήταν και το κομβικό σημείο. Στο 15 οι Ισπανοί ήταν στο συν 9, το σκορ ήταν 41-32 και εκεί έτρεξαν σε ρί 14-0 οι Γερμανοί με Όμπστ και Σρέντερ. Αυτούς τους δύο είχαν πάρει φωτιά από την περιφέρεια. Δεν τους σταματούσες ούτε από τα 7,5 μέτρα ή τα 8 αν τους έπαιζες άμυνα, και από εκεί τα έβαζαν. Και από εκείνο το σημείο οι Γερμανοί έχουν αναλάβει πλήρως το ρυθμό του αγώνα και μοιραία προηγούνται και με 5 των Ισπανών, 51-46. Και μοιραία πρέπει να σκέφτονται και οι Ισπανοί ότι με ένα τόσο καλό πρώτο ημίχρονο που έχουν κάνει, ξέρεις, το κλείνουν 5 πόντους πίσω, δηλαδή καλό ημίχρονο, ξέρεις, αποφασιστική, συνεπής, εύστοχη πολύ κτλ. Τι διάλογο τώρα πρέπει να κάνουν στο δεύτερο για να το ξαναγυρίσουν με τη φορά που έχει πάρει η Γερμανία. Έτσι, με τη φορά που έχει πάρει η Γερμανία θέλει άλλον έναν Ρούντι, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Να. Γιατί ο Ρούντι ήταν εκείνος ο οποίος στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου τους έβαλε σε θέση οδηγού τους Ισπανούς. Προφανώς βγήκε για να ξεκουραστεί, γιατί είναι και στα 37 του, έτσι. Δεν μπορεί να βγάλει ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι με έναν ρυθμό να πηγαίνει πάνω κάτω η μπάλα. Και καλοκαιριάτικα κιόλας να το βγάλει όλο το 40 λεπτό. Προφανώς θα πρέπει να πάρει τις ανάσες του, οπότε πρέπει με κάποιον τρόπο ο Σκαριόλο να βρει άλλον έναν Ρούντι στην άμυνα για να μπορέσει να σταματήσει τους Γερμανούς. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως και αργότερα και σίγουρα στο τέλος του παιχνιδιού για τη σύνοψη. Θυμίζουμε, η Γαλλία περιμένει τον αντίπαλό της στον τελικό της Κυριακής, η οποία Γαλλία σκόρπισε πραγματικά στους 5 ανέμους την Πολωνία. Την κέρδισε με 41 πόντους διαφορά, 95-54. Την υποχρέωσε σε επιθετική συγκομιδή μόλις 18 πόντων στο πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά, πραγματικά εντυπωσιακό για μια ομάδα που γνωρίζετε πόσο πολύ είχε εντυπωσιάσει λίγες μέρες πριν στον δικό της προημιτελικό, αποκλείοντας την Σλοβενία. Πραγματικά εντυπωσιακό. Και
Παρόλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι, ήταν μάλλον ένα παιχνίδι που λέει περισσότερα για την, για την πολύ καλή, πώς να πούμε, για το σωστό φορμάρισμα τη σωστή στιγμή των Γάλλων παρά για τους, για τους Πολωνούς. Πιο πιθανό ήταν να κάνουν το σκαμπανεύασμά τους οι Πολωνοί όπως και το κάνανε, παρά να, να εμφανίσουν τέτοια, πώς να πω, ανομαλία στην αγωνιστική τους απόδοση οι Γάλλοι. Έτσι πήγε η, έτσι πήγε η, η φάση. Ναι, εμείς όχι, εμείς παιδιά είχαμε εκπληκτικό ημίχρονο με τους Γερμανούς και ήμασταν μπροστά κιόλας. Ναι. Και ίσως έστω και με ένα τρελό τρίποντο, ναι. του Σλούκα. Ναι. Του Σλούκι Λούκ, να το λέμε με το σωστό του μασκετικό όνομα. Ναι. Σωστά. Εγώ ζητάω το Fight Club είναι στάσιμο, δεν θα εξελιχθεί ποτέ. Γιατί είναι επανάληψη καλεσμένο. Σωστά. Γιατί πριν από τρία χρόνια πριν να τελευταία φορά ο Βαγγέλης. Δεν έχει σημασία. Είναι, μάλλον αυτό θα είναι. Βλέπει το στην υγεία μα, ρε παιδιά, 25η φορά τον Μπάση, θα το πει. Δηλαδή, πάλι τον Μπάση φέρατε. Τον κόντρα Μπάση. Τέλο πάντων. Ναι. Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Ο Βαγγέλης λοιπόν, φίλες και φίλοι, πέρα από την, από την ετωνότατη έτσι παρουσία που έχει στο ίντερνετ, για όσους τον παρακολουθείτε, για όσους δεν τον παρακολουθείτε, μόλις ενημερωθήκατε γι' αυτό, είναι ένας άνθρωπος πολυσχηδής, ένας άνθρωπος πολυτάλαντος, ένας άνθρωπος που δουλεύει, κάνει και διάφορες άλλες έτσι. Τι σημαίνουν αυτές οι δύσκολες λέξεις? Δουλειές και δεν έχω να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν έχω, τις ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Είναι λέξεις οι οποίες ανεβάζουν το κασέ σου αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ουσιαστικά. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό ήρθα. Για τόση. Σωστά. Ίσως για να αναβιώσουμε την υποκριτική σου καριέρα, γιατί είναι ένα σημείο στο οποίο θα έπρεπε να σταθούμε. Ενδεχομένως ένας άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, σάμα της όμως είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος, ο οποίος δεν έβγαλε τη σχολή του Κάρολου Κουν, συγγνώμη κιόλας. Ναι, ούτε κάποια άλλη σχολή. Δεν έβγαλε, ξέρω, τη σχολή του Γιώργου Κιμούλη. Α, λέγοντας Γιώργος Κιμούλης. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν. Είδατε, εγώ έτυχε το πληροφορήθηκα σήμερα, αλλά μπορώ να το πω με πάσα βεβαιότητα. Έγινε ένα τρομερό σκηνικό στην έκθεση βιβλίου. Χθες, νομίζω πρέπει να έγινε κιόλας, ή προχθές, με τη Ζέτα Δούκα. Η Ζέτα Δούκα είχε πάει για να. Κάποιο βιβλίο είχε γράψει και πήγε για να υπογράψει στον κόσμο κτλ. Και ξαφνικά λέει, πλησιάζει ένας τύπος, όχι λέει, έγινε αυτό που λέω και έγινε ακριβώς όπως θα σας το πω, γιατί είχα άνθρωπο, είχα αυτό από τη μάρτυρα. Τον ίδιο άνθρωπο πρέπει να γνωρίζει με αυτό. Ναι. Και λέει, ξαφνικά λέει, πλησιάζει ένας τύπος και της λέει, τι είναι αυτά που κάνεις, και τι είναι αυτά, και κατηγορείς τον Κιμούλη και κατηγορείς ανθρώπους χωρίς λόγο και δεν ξέρεις τι σου γίνεται, και αρχίζει η ψύχρεμιζε τα δω κάτι. Νομίζω ότι δεν είναι εδώ πέρα ο χώρος για να συζητήσουμε και ο πράγμα αυτή τη στιγμή υπογράφω βιβλίο και είστε ατάλλαντοι και τους ζηλεύετε και είστε αγκούρια και δεν έχετε καμία υποκριτική ικανότητα και τους ζηλεύετε και θέλετε να τους ξεφτυλίσετε γιατί δεν μπορείτε να κάνετε όσο αυτοί, και τέλος πάντων άρχισε να ροπιάζει άσχημα με Χριστοπαναγίες να ακολουθούν έντονες. Λοιπόν, και ήρθανε και το μαζέψαν αστυνομικοί σε έξαλλη κατάσταση. Δεν πρόλαβε να κάνει το περίφημο σκηνικό με το Χαστούκι στη Δήμητρα. Όχι, δεν πρόλαβε. Ήταν μόνο στα λόγια. Θέλω να σου πω. Είναι αυτή. Δεν ξέρω ρε εσύ. Φαν που. Τι φαν. Τους έλειψε 1,5 χρόνο ο Κώστας. Τι σου έλειψε, ο Κιμούλης. Ο Κιμούλης από το θέατρο, ξέρω. Ρε, και γιατί, να σου πω, γιατί δεν πάνε να αποθεώσουν τον Κιμούλη αντί να βρίζουν τη Ζέτα Δούκα. Αυτή είναι βρήκε μπροστά του. Αυτή ήταν. Α. Ναι, εντάξει. Οπότε έπρεπε να ξεσπάσει. Έπρεπε, όχι, δεν έπρεπε, δεν υπάρχουν πρέπει σε αυτά. Υπάρχουν ό,τι ένιωσε η καρδούλα του εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή η καρδούλα του λέει ότι. Καλό του έλεγε Χριστοπαναγία στη Ζέτα Δούκα. Ναι, γιατί μου έλειψε ο Θείος Βάνιας. Ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ναι. Αλλά έλειψαν οι πότες σπήλου, ας πούμε. Ναι, οτιδήποτε μπορεί να έχει. Τα ανέβαζε ο κύριος Κιμούλης αυτό το καλοκαίρι, αυτό το χειμώνα. Δεν ξέρω. Τι ένιωσε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να πήρε και βιβλίο με υπογραφή μετά ο κύριος ο συγκεκριμένος. Καλά, εννοείται. Δεν το... Δηλαδή υπογράψτε με το βιβλίο και θα ακούσετε τα καντήλια σας μετά. Δεν το χάνω εγώ την υπογραφή. Βαγγέλη, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, σε αυτή τη ζωή δύο πράγματα μπορούμε να αποκλείσουμε. Ναι. Έτσι, το ενδεχόμενο της παράτασης. Πάντα το ενδεχόμενο της παράτασης. Και το ένας άνθρωπος ο οποίος έχει Χριστοπαναγίες στη Ζέτα Δούκα αμέσως μετά να παίρνει ένα βιβλίο με την υπογραφή της. Φυσικά. Δηλαδή,
Και να το ζητάει και δώρο, ας πούμε, γιατί είναι για τη μικρή μου κόρη. Σας θαυμάζει, αλλά εγώ σας θεωρώ, συνεχίζω να σας θεωρώ αγκούρι, ατάλλαντη καταστροφέα του, ναι, του ειδόλου μας. Ναι. Έτσι, ενδεχομένως. Λοιπόν, μια που είπαμε για την υποκριτική σου καριέρα και τη Ζέτα Δούκα και έχει. Προσπαθήσαμε να την ξεπεράσουμε. Έχει αυτή την... Γιατί να την ξεπεράσει, ο Βαγγέλης, λοιπόν, είχε υποδηθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία διάφορους ρόλους, με πιο πετυχημένο εκ των οποίων, όπως μας θυμίζει πολύ σωστά και η Χρύσα, τον Μπαχαλάκη στις. Ναι. Σε εκπομπές του Γιώργου Μητσικώστα στην ΕΡΤ τότε. Πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι κιόλας. Ήταν δύο κανάλια. Το ένα ήταν το Έψιλον το 2014. Α, σωστά. Για δύο σεζόν. Είδες. Μητσικώστα λεγόταν η εκπομπή. Μητσικώστα, ναι. Ναι, και, στις, mm-hmm. και το 2018 ήταν στην ΕΡΤ. Καθημερινή εκείνη την περίοδο, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Mm-hmm. Ναι, αυτό. Κράτησε μια σεζόν. Πώς λεγόταν, Μητσισόκ. Μητσισόκ. Μητσισόκ, ναι, σωστά. Ναι, Μητσισόκ. Και κράτησε μία σεζόν. Να. Μια υπέροχη σεζόν στο δημόσιο κανάλι. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν και... Αχ, πόσο τέτοιο θα ακούσετε αυτό. Ήταν μεγάλο σχολείο γιατί είδες πράγματα που δεν περίμενες να δεις. Όπως. Αχ, είναι τώρα η στιγμή. Ναι. Θα πεις ένα πράγμα. Εμείς είμαστε δεν το... είναι, ποτέ δεν είναι η στιγμή. Βαγγέλη, και πάντα είναι η στιγμή. Ωραία. Είμαστε εξωτερική παραγωγή, οπότε δεν είμαστε με συμβάσεις δημόσιων υπαλλήλων. Mm-hmm. Είμαστε με μία σύμβαση που θα συμμετείχαμε κάποια μέλη, ας πούμε, της ομάδας του Γιώργου του Μητσικώστα και η τεχνική θα ήταν της ΕΡΤ. Είναι αυτό το, η σύμπραξη, ας πούμε, του... ιδιωτικού τομέα με τον δημόσιο. Mm-hmm. Και επειδή είχαμε μάθει να δουλεύουμε και σε διαφορετικούς ρυθμούς, μπορεί να χρειαζόταν 10-12 ώρες για να τελειώσει ένα επεισόδιο, να βγουν τα συγκεκριμένα σκετσάκια, εκεί υπήρχε αυτό το 9-5, κατεβαίνουν τα πάντα, δηλαδή 5 ώρα γεια σας, ήταν έρημος. Ναι. Έκανα κατεβαίνω γιατί προφανώς κάτι άλλο θα ερχόταν μετά, η επόμενη βάρδια. Ωραία, σωστά. Ναι. Τι το περίεργο σε αυτό. Είναι περίεργο όταν γιατί είναι περίεργο. Εσύ γιατί τελειώναν τα 5 ώρα. Γιατί είμαστε αργόσχολοι προφανώς και ναι. Πολύ αργοί στη δουλειά μας. Ναι. Γιατί είμαστε. Μπράβο. Ναι. Καλά, αποτελεσμένο για να μην τα πω εγώ. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι ναι. Πόσο μεγάλο σχολείο ήταν για το πόσο πρέπει να δουλεύουμε πιο γρήγορα και πόσο πιο αποδοτικά. Αν δεν μπορεί να δουλέψει το ωράριό σου, κύριο, δεν έχει δουλειά εδώ πέρα. Στο ωράριό σου. Τελειώσα. Μα μπορεί να μην βγει το επεισόδιο. Τι μα νοιάζει. Πήγε 5 ώρα που έλεγε και το περίφημο βιντεάκι του Αμάν. Ναι. Πήγε μία η ώρα, τελείωσα. Σα αφήνω μισοκουρεμένο που έλεγε δημόσιο, αν ήταν τα κουρία. Κάπως έτσι. Καλά ήταν. Και αυτοί δεν έφεραν στη μία, έφεραν στις 5. Δηλαδή είστε και χάριστοι. Ναι, εννοείται. Είστε και χάριστοι. Δεν του ζήτησε. Δηλαδή δεν είπαμε ότι φεύγανε νωρίτερα τα παιδιά. Όχι, ποτέ. Ήταν εκεί στο σταυρό του λεφταράδε. Αυτό. Καταπληκτική. Εσεί τι ώρα πηγαίνατε εκεί. Ο καθένας πήγαινε διαφορετική ώρα, Γιάννη. Δεν θα κρατάω το τέτοιο. Δεν είχα εγώ την κάρτα να περνάνε όλοι. Ο ένας πήγε, ναι. Αν όμως πηγαίνατε στις 9, θα είχατε τελειώσει στις 5. Ναι, πηγαίνανε νωρίτερα γιατί κάποιοι από τα παιδιά έπρεπε να μεταφιεστούν κιόλας. Τα παιδιά είναι ο Γιώργος. Γιατί ο Γιώργος έκανε τις μεταμφιέσεις. Οπότε έπρεπε να. Να πήγαινε ο Γιώργος στις 8, να ήταν έτοιμος στις 9, να έρθει μαζί με τους ανθρώπους εκεί, να ανοίξουν το μαγαζί. Ναι. Ομόρφα και να πούνε, παιδιά, έχουμε 8 ώρες μπροστά μας. Άνετα, πάμε. Φύγαμε, ναι. Εντάξει, δεν τους κατηγορώ. Σου λέω, ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Αυτό θυμάμαι από την ΕΡΤ, το διαφορετικό τρόπο δουλειάς. Και την απότομη διακοπή, ναι. Γιατί ακολουθούσε χρονιά εκλογών. Mm-hmm. Και χρονιά εκλογών σε κρατικά κανάλια σημαίνει. Πρόσεξε τι θα πεις τώρα. Θέλω να είσαι λίγο προσεκτικό σε αυτά που θα πεις τώρα. Σημαίνει ότι όλοι είμαστε από πάνω έτοιμοι για τη σάτιρα. Μπράβο. Να τους δώσουμε τα πάντα, το χώρο της, τον χρόνο της. Ακριβώς, Βαγγέλη. Και... Ακριβώς, Βαγγέλη. Γιατί έτσι συμβαίνει. Γιατί φυσικά. Στις δυτικές δημοκρατίες. Σε όλες τις δημοκρατίες εδώ είδαμε. Στις βασιλευόμενες δημοκρατίες τι συμβαίνει. Έτσι. Τώρα να γυρίσετε τα κανάλια, θα βρείτε τουλάχιστον τρεις εταιρικές εκπομπές. Τουλάχιστον, τη μία πάνω στην άλλη. Να, δηλαδή τώρα. Καβαλάει μία την άλλη. Και όχι μόνο αυτά, να ψάξετε και παρακάτω, όλο και κάπου ένας Bill Burr, κάπου, δηλαδή κάπου θα, ένα Bill Burr κάπου θα τον βρεις. Να παίζει. Όχι απλά θα τον βρεις να παίζει τον Bill Burr, μη σου πω ότι είναι και επικεφαλής, ας πούμε, της ομάδας που θα οργανώσει τις επόμενες εκπομπές. Ναι, υπήρχε αυτό το θεματάκι που λύθηκε πολύ γρήγορα. Απλά δεν υπάρχει εκπομπή την επόμενη χρονιά. Και τελείωσε. Δηλαδή
δεν είναι υποσυζήτηση το συγκεκριμένο πράγμα. Αυτό θα μήπως θα μπορούσε. Όχι, δεν υπάρχει μήπως. Είναι... αυτό θα έπρεπε να είναι ένα μικρό μάθημα και με την αφορμή της αναφοράς σου, ίσως είναι και μια ευκαιρία για ένα μικρό κοινωνικό, έτσι, μια μικρή κοινωνική παρατήρηση, η οποία λέει ότι θα έπρεπε να σας γίνει μάθημα ο τρόπος με τον οποίο η δημόσια τηλεόραση χειρίστηκε το θέμα σας, όπως και όλα τα άλλα θέματα, διότι το χειρίστηκε ιδανικά, διότι ξέρει τις σωστές χρονικές στιγμές να παίρνει τις σωστές αποφάσεις, έτσι, με γνώμονα την πολυσυλλεκτικότητα που αρμόζει σε μια δυτική δημοκρατία όπως η δική μας. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς φάνηκε. Δεν ήταν μόνο η ΕΡΤ, βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο. Να. Ήταν γενικά εξαφανίστηκαν οι σατυρικές εκπομπές. Να. Όχι μόνο πολιτικού ύφους και πολιτικής σάτυρας, γενικά. Να. Υπήρξαν πλέον παραγωγές μόνες του στο YouTube, ξέρω εγώ, κάπου αλλού σε άλλους φορείς, δεν υπήρχαν στην τηλεόραση. Δηλαδή έκανε εκείνο το κενό της, νομίζω, και η Ράδιο Αρβίλα, αν μπορείς να την πεις, πολιτική σάτυρα. Τραβηγμένο. Ναι, τραβηγμένο, ναι, ξεχυλωμένο. Ναι, ξεχυλωμένο, πολύ. Εκείνη, νομίζω, την περίοδο έφυγε από τον Αλφα και η Ελληνοφρένεια. Ναι. Και είχε και ο Sky μια πολιτική σάτυρας, πολιτικού σατυρικού ύφους εκπομπή, το τι να είναι, που επίσης κόπηκε. Σωστά. Για άλλους λόγους, φαντάζομαι. Σωστά. Ναι. Αυτό που λέει ένας φίλος, παιδιά, σωρά, μπορεί να υποθεί ότι έβριζε τα θεία και όχι Χριστοπαναγίες. Είστε απόλυτα έμπειροι για να υπόνονται ακόμα και τα κρέα με άλλο τρόπο. Αυτό ουσιαστικά που γράφεις θα μας φέρει σε ένα από τα επόμενα θέματά μας. Με κάποιο τρόπο είναι πολιτική ορθότητα εδώ πέρα. Με κάποιο τρόπο δεν είναι ακριβώς πολιτική ορθότητα. Είναι μια μυστήρια, τελείως sui generis ορθότητα. Ας την πούμε λεκτικο-θρησκευτική ορθότητα. Ένα πάρα πολύ ξεχωριστό και μοναδικό πράγμα. Αλλά με τον τρόπο που το λες, νομίζω ότι θέτει ακριβώς το γενικότερο θέμα. Αυτή τη γάγκρενα πραγματικά της πολιτικής ορθότητας στο τραπέζι, το οποίο θα το φέρουμε και θα το συζητήσουμε, γιατί είναι ένα από τα φλέγοντα πραγματικά θέματα των ημερών, γιατί είναι ένα πράγμα που λέμε οι πόλεμοι, οι λοιμοί, οι καταποντισμοί, οι φτώχοι κτλ. Και είναι ένα μεγάλο θέμα το πώς αλλάζει σιγά σιγά ο ανθρώπινος εγκέφαλος και πηγαίνει προς μια κατηφόρα η οποία φοβάμαι ότι δεν έχει και τελειωμό. Δεν έχει και τελειωμό, ναι, προσαρμόζεται. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα τώρα είναι 10:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι, τραγουδάρα και επιστρέφουμε. Όπως θα λέγανε και στα μουσικά ραδιόφωνα, αυτή ήταν η Λέτα Πάνου και το Χαπί. Πάμε τώρα. Προχωράμε. Εντάξει, μεγάλο κομμάτι. Μεγάλο κομμάτι, είναι φρέσκο. Έτσι, και θέλω να του δώσουμε είναι φρέσκο χάπι και θέλω να του δώσουμε τη δέουσα προσοχή. Επίσης, επειδή ρωτάτε για κάποιο λόγο, δεν θέλετε το θέμα της εκπομπής. Δεν ξέρω γιατί οι εκπομπές πρέπει να έχουν θέμα. Κάποιες εκπομπές έχουν θέμα και τις ονομάζουμε θεματικές. Το λέμε να αρχή, παιδιά, σήμερα έχουμε θεματική εκπομπή. Μιλάμε, ξέρω εγώ, για αυτοκίνητα. Μιλάμε, ξέρω εγώ, για ταινίες. Μπορούμε αυτό που μιλήσουμε για ταινίες με αυτοκίνητα. Ναι, επίσης. Το λέμε. Δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει θέμα σε κάθε εκπομπή. Μου θυμίζει αυτή τη συμμαθήτριά μου, τη Φωτεινή Τσιαμπά, στο Λύκειο, η οποία ήταν απουσιολόγος, η οποία είχε βγάλει απολυτήριο 19 και 9. Πάμε στις Πανελλήνιες. Ποιος αλήτης της το πούσε αυτό το μηδέν. Ναι, ναι, ναι. Έξαλλη μάνα της. Προφανώς. Έξαλλη. Εγώ έχω γίνει εγώ έξαλλος τώρα, δεν την ξέρω καν. Την είπα την κυρία του καθηγητές. Λοιπόν, και πώς το λένε. Πάμε λοιπόν, γράφουμε έκθεση. Καθόμαστε, μας δίνουν το θέμα. Και με το που μας δίνουν το θέμα, επικρατεί υγιή στην αίθουσα. Και ξαφνικά σηκώνεται η Πανικόλη και κάνει το δεδομένο. Πού είναι το δεδομένο? Δεν έχει δεδομένο. Καταλάβατε δηλαδή. Δεν έχει και το δεδομένο όπως το είχε μάθει, δηλαδή, στο φροντιστήριο της έκθεσης. Ότι το θέμα πρέπει να έχει ένα δεδομένο. Και το βρίσκεις και από εκεί προχωράς. Αυτό είναι. Οπότε, ναι, ξέρετε, το μυαλό του ανθρώπου μπαίνει σε τέτοια κουτάκια. Και μάλιστα, το συγκεκριμένο μήνυμα έχει ξεκινήσει, πέρα από ότι μας λέει ότι δεν έχει καταλάβει το θέμα της απόψινής εκπομπής,
Λέει με συγχαρείτε, δεν είπε με συγχωρείτε, οπότε πρέπει να τη συγχαρούμε ή να τον συγχαρούμε. Βέβαια να τον συγχαρούμε. Συγχαρητήρια. Βέβαια να τον συγχαρούμε, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να πούμε αυτό το πράγμα, ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν θέματα στις εκπομπές. Εν πάση περιπτώσει. Ή μπορούμε να φτιάξουμε τώρα. Υπάρχει, όχι, εντάξει, όχι, όχι. Έχουμε συζητήσει, έχουμε πει, έχουμε πει 2-3 πράγματα. Θέλουμε να συζητήσουμε σίγουρα για ίντερνετ και social media. Εσύ και λόγω επαγγέλματος αλλά και λόγω διαστροφής. Είναι αλήθεια, μπορούμε να το πούμε αυτό, κυρίως το δεύτερο. Διεστραμμένο επαγγέλματος. Περνάς πολύ μεγάλο κομμάτι της μέρας σου στα social media και κυρίως στο Facebook. Οπότε, Βαγγέλη, είσαι... Ναι, για το TikTok, ας πούμε, σήμερα δεν έχω να σας πω τίποτα. Όσοι περιμένανε σήμερα να ακούσουν κάτι για το TikTok, δεν θα ακούσουν. Εντάξει, περίμενα. Ούτε για το Instagram. Εντάξει. Ούτε για το Instagram ακόμα. Όσοι θέλουν κάποια tips να μην σε ακολουθήσουν στο Instagram, δηλαδή. Όχι, να με ακολουθήσουν, αλλά δεν έχει κανένα νόημα. Ναι, απλά δεν έχω λογαριασμό. Όχι, έχω λογαριασμό. Τον είχαν ρίξει, ξανανέβηκε. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Των 300 ατόμων, δηλαδή. Δεν υπάρχει influencing σε αυτή την εκπομπή. Εκτός αν θέλουν χορηγή να έρθουν. Δεν υπάρχει influencing γενικώς. Είναι μια ιστορία με την οποία θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Ναι, είναι ένα. Έτσι, ότι. Influencing υπάρχει. Τις αναρθογραφίες των social media. Αλλά όχι με τον τρόπο που έχει εκτιμηθεί και περάσει προς τα έξω ως κανονικό. Ναι, σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Μας πέσουν τώρα όλοι. Δεν πειράζει. Εντάξει, ο καθένας, πώς το λένε, τα έχει πει ούτως ή άλλως. Ίσως σε μια δεύτερη, τρίτη γενιά, γιατί πλέον οι εγχώριες influencer αποφάσισαν ότι το φετινό καλοκαίρι θα μείνουν όλες μαζί έγκυος. Θα γεννήσουν όλες μαζί. Ναι. Κοντά. Είναι κάποια συνωμοσία. Δεν ξέρω. Όταν όμως βλέπεις σχέδιο. Ότι είναι 8-9 ας πούμε σερί. Υπάρχουν 8-9 influencers που μείναν έγκυες μαζί φέτος. Αυτό μου λέει. Όταν λέμε Βαγγέλη. Μαζί, δεν λέμε ότι κανονίσαν όλοι μαζί τέτοιο ένα swinging και την ίδια μέρα, αλλά στην ίδια περίοδο. Δηλαδή περιμένουμε Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Σινατσάκη. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι influencer. Τούνη. Έχεις κάποιον άλλο τίτλο να της δώσεις, παρουσιάστρια, ας πούμε. Κάποιον που να μπορεί να υποθέσει το ραδιόφωνο, όχι. Όχι. Ωραία. Ναι, ας τη βάζουμε στη γενικότερη κατηγορία. Okay. Εφόσον έχει χορηγούς που στα social media της θεωρούν ότι μπορούν να διαφημίσουν προϊόν τους, γιατί το κοινό της είναι αγοραστικό κοινό του προϊόντος αυτού, τότε ναι, θεωρείται influencer. Η Τούνη επίσης. Είναι διάφορα. Εντάξει, είναι και η Πάολα. Η Πάολα άλλο πράγμα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Είναι όμως το χώρο της influencer. Η Πάολα έχει ένα επάγγελμα. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από κάπου. Το ένα. Πολλά επαγγέλματα έχει η Πάολα. Κατάλαβες, θέλω να πω. Σε σχέση με τις προαναφερθείς, ας το πούμε έτσι. Ναι, και η Ιωάννα Τούνη θεωρείται, έχει τον τίτλο του, της μάλλον, έχει ένα μαγαζί με ρούχα, οπότε. Α, τι μου λες. Ναι, φυσικά. Είναι επιχειρηματίας, λοιπόν. Διαδικτυακό, ναι, κάτι, bubble gum. Δεν χρειάζεται τώρα να τα αναφέρουμε, αλλά. Άρα είναι επιχειρηματίας στο χώρο της μοδάς, να το πούμε έτσι. Στο χώρο, ναι, στον ευρύτερο χώρο. Της ένδυσης. Της ένδυσης, ναι. Α, είναι επιχειρηματίας. Φυσικά είναι επιχειρηματίας. Ναι, okay, συγγνώμη. Στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω να υπάρχει το brand της να έχει κάνει. Ναι, τέλος πάντων είναι δική μου παράδειγμα. Και παίζουν λοιπόν όλες αυτές οι influencer, λοιπόν. Μα όλες έχουν κάτι. Δηλαδή, να πει και η Σινατσάκη θα σου πει: εγώ είμαι παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγό, κάτι στο μάτι. Ναι. Η Χριστίνα Μπόμπα άρα είναι η πιο τίμια από όλες που λέει: εγώ είμαι απλά δημιουργό περιεχομένου. Ναι, εγώ είμαι δημιουργό περιεχομένου. Ναι, ναι, ναι. Βλέπει ένα περιεχόμενο, όπου εδώ θα σε δημιουργήσω. Το λέω γιατί εκεί επικεντρώνονται τα πειρά. Το κύριο σου λέει Χριστίνα Μπόμπα. Και η απάντηση είναι ότι ορίστε, Χριστίνα Μπόμπα δεν δηλώνει ούτε ότι έχω ρουχάδικο, που μπορεί να έχει. Που και μπορεί να έχει και να μην το ξέρουμε. Επίσης, έτσι, δηλαδή, και δεν δηλώνει και έγκυο. Σωστό. Δηλαδή, δεν περίμενε τώρα με τις άλλες. Σωστό. Είναι. Το έκανε μόνη της τον καιρό που ήταν. Και να ρωτήσω. Το δύσκολο καιρό. Και να ρωτήσω και κάτι, Βαγγέλη μου. Και να ρωτήσω και κάτι. Όλες αυτές οι υπόλοιπες. Οι υπόλοιπες τώρα που λες. Εντάξει. Που δηλώνουν influencers και είναι τώρα. Πού ήταν όταν η Χριστίνα Μπόμπα ήταν έγκυος. Αυτές που ήταν τότε. Τότε γιατί δεν μιλάγανε. Ήταν στον ίδιο χώρο, απλά με λιγότερους followers. Και λιγότερη διαφήμιση. Άρα ήταν λιγότερο influencers. Ναι, γιατί υπάρχουν. Όσο και να λέμε ότι υπάρχει μια αυτονομία του Instagram στο influencing, τις βλέπεις ότι μία-μία-μία-μία θα χρησιμοποιήσουν ακόμα τη δύναμη που έχει η τηλεόραση. Είτε είναι σε κάποιο reality. Εσύ γνωρίζεις
Εσύ... Εγώ γνωρίζω. Δεν ξέρω τι θα ρωτήσει, αλλά γνωρίζω. Εσύ γνωρίζει. Επειδή μου τώρα να το πούμε και λίγο ρεαλιστικά. Εσύ γνωρίζει έστω έναν άνθρωπο. Έναν. Ναι. Ο οποίο να παρακολουθεί το Instagram και να είναι διατεθειμένο. Θα πω τώρα δύο τελείω στοιχεία. Παραδείγματα που δεν ξέρω καν αν ισχύουν. Θα χρησιμοποιήσω χάρη παραδείγματο. Και ο οποίο να σου είπε ότι ναι, ρε Βάγκο, ναι, ρε φίλε. Εγώ δεν χρησιμοποιούσα για παράδειγμα, ξέρω εγώ, Vitam, αλλά είδα την Αθηνά Οικονομάκου και πήρα Vitam. Γιατί γούσταρα τον τρόπο που το διαφήμιζε. Όχι ότι δεν το ήξερα το Vitam, φυσικά το ήξερα, αλλά γούσταρα και με έπεισε και πήγα για τον πέντε. Έχεις ακούσει οτιδήποτε τέτοιο για οποιοδήποτε προϊόν? Έχω ακούσει όχι για βρόσιμο προϊόν, αλλά επειδή αυτή είπαμε είναι η δεύτερη γενιά influencer που γεννούν και πιστεύω τα κοκόρια τους, ναι. Και τα κοκόρια τους. Πιστεύω τα επόμενα χρόνια τα παιδιά τους θα έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτό το χώρο. Οπότε θα συμμετέχουν σαν μωρά που διαφημίζουν κρέμες, φυτόκρεμες, τέτοια. Όχι, πάνες, ναι, πήγα να πω τη μάρκα. Κακαράκτης, ναι. Ναι. Και οι προηγούμενες, επειδή ανέφερες ένα όνομα που το κάνει χρόνια αυτό το πράγμα, νομίζω ότι σε μη βρόσιμα πράγματα, δηλαδή το πόσο καλή είναι η τάδε κρέμα, το ψάχνει περισσότερο μια γυναίκα από το Vitam που είναι 600 χρόνια brand και τι να σου πω, δεν είναι καν... Άρα λοιπόν πουλάμε καλλιντικά. Καλλιντικά αυτό είναι. Καλλιντικά πουλάμε. Καλλιντικά και ήδη τα τελευταία 2,5 χρόνια και ήδη υγειονομικό ενδιαφέροντος. Αυτό. Δηλαδή την τάδε κρέμα που κάνει καλό στο ξάνθημα, το αυτό που σε προστατεύει από τον ιό, το καλύτερο... Σε προστατεύει τον ιό, υπάρχει καλλιτικό που σε προστατεύει τον ιό. Προφανώς. Εδώ σου λέει όλα τα αντιβακτηριακά εμφανίζονται σαν προστατεύουν 99,9% τα τέτοια και από τον κορονοϊό το γράφουν πλέον κάποια πάνω. Ναι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς. Οπότε το κάνουμε, άμα, νέο μεταφερόμενο. Αν βάλεις δηλαδή ας πούμε μια κρέμα και κολλήσεις, είσαι στο ατυχές 0,01. Έχει χαθεί 0,1. Ο ήχος λέει από την ΕΡΤ. Μας έχει χαθεί ο ήχος του Βαγγέλη Ιωάννου. Εντάξει. Τώρα δεν χρειάζεται. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Υπάρχουν. Είναι αυτό που λέμε. Αν ήταν η Ζήλια Ψώρα, Βαγγέλη. Αν ήταν η Ζήλια Ψώρα. Δεν είπα βέβαια. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί. Διάβαζε έναν ιδιαιτέρως κακεντρεχή άνθρωπο τις προηγούμενες μέρες στο γνωστό βαθύ τοξικό Twitter. Ναι, το πράγμα το οποίο μισώ. Ναι, μισώ. Και ο οποίος έλεγε ότι τι διάλο, ο Ιωάννου μεταδίδει λέει 500 χρόνια, έχει βρει ψευδόνυμα για όλους και δεν έχει καταφέρει να κολλήσει στον κόσμο ούτε ένα ψευδόνυμο παίχτη. Δηλαδή, ο κόσμος, όταν σκέφτεται τα ψευδόνυμα αυτά που χρησιμοποιεί ο Ιωάννου, δεν σκέφτεται τους παίχτες, σκέφτεται τον Ιωάννου. Φυσικά σκέφτεται τον Ιωάννου. Δηλαδή, κανένα από αυτά που είπε δεν πέρασε, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, στον κόσμο. Ο Ιωάννου προσπάθησε να περάσει ότι τύπου εγώ θα είμαι ο influencer των ψευδονύμων του ελληνικού. Δεν το έκανε, ωστόσο. Δεν το έχει καταφέρει. Δεν το έχει καταφέρει. Ναι. Και είναι πια πολλά χρόνια. Και όταν έχει μείνει τον Greek Freak, ας πούμε, στο Γιάννη, που του το έδωσαν Αμερικάνοι. Πιστεύω μέσα του θα βράζει. Σκύλιασε, ναι. που δεν το έχει σκεφτεί. Όχι που δεν το έχει σκεφτεί, που δεν μπόρεσε να καταφέρει να κάνει τον Nick the Quick, ας πούμε, για τον Καλάθι. Ναι. Το ψευδόνυμο που θα χρησιμοποιούν στην υπόλοιπη δημοσιογράφη που μεταδίνουν στην Ευρωλίγκα από τα άλλα κανάλια. Άρα γι' αυτό πιστεύεις ότι. Γιατί το Tyler Time, ας πούμε, αρχίζει και εκεί, βάζει και εκεί μέσα. Εκεί θέλω να έρθω τώρα. Δηλαδή, σκέφτομαι, μήπως αφού πέρασε. Είναι ουσιαστικά είναι στη δεύτερη γενιά ψευδονύμων αυτή τη στιγμή, ναι. Ο Βαγγέλης Ιωάννου, έτσι. Μήπως λοιπόν σκεπτόμενος. Καλέ, φεύγει από τους παίκτες πλέον. Αρχίζει και περιγράφει καταστάσεις και δίνει ψευδόνυμα. Σωστό, όμως. Το Tyler Time είναι. Ναι, αλλά χρονική. Θέλω να σταθώ στο Tyler Time. Ναι, αλλά πρόσεξε με. Κάτι συγκεκριμένο θέλω να πω. Ότι περνώντας τη δεύτερη γενιά ψευδονύμων, είδε ότι στην πρώτη προσπάθησε, έκανε δηλαδή, βγήκε στον κόσμο, ακούστηκε. Όλα. Δεν περάσαν όμως τον κόσμο και λέει, μήπως τώρα πρέπει να επενδύσω, γιατί πρόκειται περί επένδυσης τώρα, λεκτικής επένδυσης μεν, επένδυσης δε, στους νέους παίχτες. Δηλαδή, μήπως τώρα θα βλέπουμε, κατάλαβες, είναι ότι πιάνουμε και τους νέους, διότι σου λέει ότι δεν έχει κανένα νόημα, ας το πούμε, να το πω σε έναν παίχτη, να κάνουμε τώρα στον Καλάθι, ας πούμε, κάτι άλλο, ή στο Σλούκα, τελείως. Που είναι 32-33. Το προσπάθησε το Σλούκα 10 χρόνια, δηλαδή. Ο Τάιλερ έχει 10 χρόνια μπάσκετ μπροστά. Το χάνει όμως τον Τάιλερ γιατί θα πάει στο NBA. Οπότε δεν θα τον έχει στην καθημερινή. Θα τον περιμένει τα καλοκαίρια στις εθνικές. Αν παίζει. Λίγο είναι. Ένα καλοκαίρι τυχερό αστέρι.
Σωστά. Κατάλαβες. Ναι, είναι όμως είναι δύσκολο. Δηλαδή είναι δύσκολο και δεν τον βοηθούν και οι συνάδελφοί του. Δηλαδή έρχεται ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και δεν χρησιμοποιεί το Lucky Luke, το Nick the Quick. Δηλαδή μέσω ίδιο του το σπίτι, στο ίδιο το σπιτάκι. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και του λέει, όχι, εγώ θα το πω με τα δικά μου. Δηλαδή, δεν θα ήταν σωστό. Εντάξει, θα ήταν σωστό. Τότε πώς θα γίνει, πώς θα λειτουργήσει το influencing. Ο κόσμος. Δίπλα στους ίδιους διαδρόμους τη ΣΕΡΤ περπατάνε και δεν τον βοηθάνε. Δηλαδή τον βλέπει και. Α, εσύ τον λες Lucky Luke, δεν έχει σημασία. Εγώ θα το λέω Κώστας Λούκα. Ναι. Θα συνεχίζω σαν να μην υπάρχει. Εντάξει, μου μιλάς για πόλεμο αυτή τη στιγμή. Προφανώς. Ξεκάθαρα. Το Kill Bill ήταν του Σκουντή, ρωτάει εδώ ένα. Νομίζω ναι, γιατί είναι από. Πριν. Μας καθίσουν στο σβέρκο αυτοί οι δύο, Βαγγέλης Ιωάννη και Δημήτρης Χατζηγιώργιου. Το Kill Bill νομίζω ότι ήταν το Σκουντή. Ναι, είναι από τα πιο διαδεδομένα και πιο λανθασμένα φυσικά ψευδόνυμα που έχουν. Το οποίο δεν στέκει πουθενά, ναι. Δεν στέκει πουθενά και με τίποτα. Ναι, δεν είναι καν νύφη ο Βασίλης Σπανούλης. Δεν ήταν ποτέ νύφη. Δεν είναι τίποτα, δεν σημαίνει τίποτα επίσης πέρα από το σκοτώστε το Βασίλη. Τίποτα. Αυτή είναι η μετάφραση. Δεν υπάρχει άλλη μετάφραση. Ναι, παίζεις με τους Αμερικάνους, ας πούμε, Σαϊτάμα, σου λέει σκοτώστε τον Βασίλη. Βγείτε όλοι. Ναι. Ο Λεμπρόν, ποιοι παίζαν τότε, ο Καρμέλο, και σκοτώστε τον Βασίλη. Οκ. Okay. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τα ψευδόνυμα του Βαγγέλη Ιωάννου, το Kill Bill θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι πιο διαδεδομένο. Ναι. Έμεινε λίγο παραπάνω και στους. Συγκριτικά. Στους και στους συντάκτες του. Του ίντερνετ το χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή, τη Lucky Luke δεν νομίζω να το έχω διαβάσει πουθενά από άλλον άνθρωπο εκτός από τον Βαγγέλη Ιωάννου και από αυτούς που σχολιάζουν τον Βαγγέλη Ιωάννου στα social media. Να. Ας πούμε, ναι. Περιμένοντας να το ακούσουν. Λες, τώρα το είπε, δεν το έχει πει ακόμα. Βάζει το τρίποντο. Να. Ο Κώστας Λούκας. Άλλωστε, το Kill Bill το είχαν βγάλει όταν είπε ο Σπανούλης στο Μαρούσι. Ναι. Ακόμα χειρότερα. Δεν νομίζω όμως κάποιος να. Από τον κόσμο που το είχαν βγάλει στην εποχή να. Του Αμαρουσιού να το έκανε τόσο γνωστό. Ίσως. Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρότι επειδή είμαστε στο μπάσκετ και σε αυτό πρέπει να επιστρέψουμε, έχουμε τέλος τρίτης περίοδου στο Γερμανία-Ισπανία, χωρίς να αλλάξουν πολλά πράγματα στο σκόρ είναι η αλήθεια, αλλά να μάθουμε τι έγινε, τι είχαμε στην εικόνα του αγώνα και αυτά θα μας τα πει ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Καλησπέρα και πάλι, Παναγιώτη. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο σκόρ. Η Γερμανία έχει το προβάδισμα. 71-66 προηγείται στο τέλος της τρίτης περίοδου της Ισπανίας. Ήταν ένα δεκάλεπτο το οποίο θύμισε αρκετά το δεύτερο. Και τι θέλω να πω, ότι οι Ισπανοί έκαναν ένα ξέσπασμα, πήραν το προβάδισμα. Δεν το έφτασαν στο συν 9, το έφτασαν στους 4. Και πάλι, όπως στην δεύτερη περίοδο, έτσι και στην τρίτη, οι Γερμανοί με μπροστά το Στρέντερ έτρεξαν ένα 14-0, πάλι στα μισά του δεκαλέπτου, πήρανε το προβάδισμα ξανά και το έκλεισαν και με το προβάδισμα το τρίτο δεκάλεπτο στο συν 5 και αν δεν ήταν ο Λορέντζο Μπράουν και ο Ντίαθ για τους Ισπανούς ενδεχομένως η διαφορά να ήταν ακόμη μεγαλύτερη, σαφώς και έχουμε ακόμη παιχνίδι και τίποτα δεν έχει κρυθεί, αλλά η Γερμανία φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα για την νίκη και την πρόκριση. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη, θα τα πούμε και στο τέλος του παιχνιδιού. Έτσι με τη σύνοψη. Λοιπόν, το 3D το οποίο επίσης αναφέρθηκε νομίζω ότι είναι από τα πλέον αδικημένα παραζωή. Άξιζε κάτι πολύ καλύτερο στο διαμαντίδι. Ναι, γιατί το 3D τι είναι, printer, δηλαδή τι, ναι. Τι είναι. Θετικό. Και το εντάξει, θυμάμαι ότι έπαιξε αυτά χταπόδι για τα χέρια και τέτοια, αλλά δεν είχε κάτι να κολλήσει καλό εκεί. Επίσης, χταπόδι ήταν ο Γκρεγόρ Φούτσκα, να πούμε. Το πρώτο κλασικό χταπόδι ήταν ο Γκρεγόρ Φούτσκα για τους μεγαλύτερους. Άρα είναι και πανέξυπνος. Και πανέξυπνος και ιδιοφυής, γιατί τα χταπόδια μας πέρασαν αυτό το καλοκαίρι. Βεβαίως. Αλλά ναι, δεν βρέθηκε κάτι καλύτερο για τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ο Σκουντής λέει έχει βγάλει και το Βισπανέ, εννοείται. Το οποίο είναι τελείως μαρμελάδα. Ναι. Εντάξει, βάσει ο Βασίλης Κουντής μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Άμα θέλει, τα αλλάζει. Έτσι, ο Βασίλης Κουντής είναι ο Βασίλης Κουντής και μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί θέλει. Να βγάλει ψευδόνυμο και στον Βαγγέλη Ιωάννη. Έτσι. Ναι, για να είμαι σοβαρή, μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει ο Βασίλης Κουντής συγκεκριμένα. Ο Χατζηγεωργίου που βλέπω εδώ να σχολιάζουν δεν χρησιμοποιεί πάρα πολύ ψευδόνυμα. Χρησιμοποιεί δικές του εκφράσεις copyright. Σκοτικό φινάλε, α πούμε. Αυτά είναι πολύ ναι, 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 ναι. Κάνει άλλου τύπου μεταδόση. Παίζει στα πόδια που είναι πολύ χαρακτηριστικά. Ηρωχεία τρίπλα. Είναι σουτ από τα 45. Να κάτσω τα στι πόλε. Ναι. Ναι, έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ανταλλάζει ανάλογα με τη διοργάνωση. Έτσι. Δηλαδή το 2019 ξεκίνησε το σουτ από τι 45 μοίρε. Δεν το χρησιμοποιούσε καθόλου πριν.
Του το μάθανε, το μάθε, το είπε, το άκουσε σε άλλη μετάδοση, του άρεσε πάρα πολύ, το χρησιμοποιούσε πάρα πολύ. Νωρίτερα χρησιμοποιούσε πάρα πολύ, αυτό το παιδί έχει ελαττήρια στα πόδια. Το χρησιμοποιούσε την εποχή του Φώτση, που ήταν 19 χρονών. Mm-hmm. Αυτό το παιδί έχει ελαττήρια στα πόδια, αυτό το παιδί έχει ελαττήρια στα πόδια. Όποιο πηδούσε πάνω από 15 πόντου. Ναι, για το Φώτση το λέει ότι είχε ελαττήρια στα πόδια. Ναι. Γιατί στα 16 ο Φώτσης ήταν. Α, στα 16. Ναι, ναι, okay. Τώρα για, ναι, για Final Four Θεσσαλονίκης, που ο Φώτσης είναι μικρός και έχει έρθει. Από πού είχε έρθει ο Φώτσης? Ναι, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Και το χρησιμοποιούσε γιατί ήταν πραγματικά παιδί ο Φώτσης τότε. Το χρησιμοποιούσε και μετά για κάθε Αμερικάνο, σου λέω, που πηδούσε πάνω από 20 πόντους, είχε ελαττήριο στα πόδια. Φέτος είναι το σουτ με την. Ο Φώτσης από πού πήγε, πού στο Παναθηναϊκό, από πού πήγε? Πήγε, ναι, από τον Λυσιακό. Λυσιακό, μπράβο. Και εκεί επέστρεψε. Σωστά. Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου φέτος αποφάσισε ότι θα πει για τη μεγάλη καμπύλη. Πλέον τα σουτ τα βλέπει καμπυλωτά όλα με την κλίση τους. Τι νοείς τα βλέπει καμπυλωτά, δεν είναι καμπυλωτά? Τα σουτ είναι καμπυλωτά, αλλά ποτέ δεν περιγράφαμε το πόσο μεγάλη ή μικρότερη είναι η καμπύλη φέτος. Πάρα πολύ. Δεν έπρεπε να το κάνουμε, δεν είναι έπρεπε, λίγο. Εντάξει, και παλιότερα δεν ξέραμε τα X-Cores, ρε Βαγγέλη. Τι πάει να πει, ναι, αυτό. Κανονικά έπρεπε να μας δείχνει όλη η τέτοια. Έπρεπε να έχει την τεχνολογία που έχει το ESPN ή όλα τα άλλα. Να δείχνει, ακριβώς τις γωνίες, τις μοίρες. Τις μοίρες μπορεί να τις δούμε κάποια στιγμή. Να σου πω τη μοίρα σου. Δεν είναι όμως, mm-hmm. δεν λέμε για τέτοιες. Λέμε για κλίσεις, λέμε για το σουτ την ώρα που φεύγει από το χέρι και mm-hmm. να βλέπουμε κοφτή τη γραμμούλα μέχρι που φτάνει. Σωστό. Για να βλέπουμε όλο το. Είναι υπερβολή, είναι παραβολή, είναι αυτό. Πιστεύεις ότι το σουτ με μεγάλη καμπύλη αναφέρθηκε ως τέτοιο, δηλαδή μεγάλη καμπύλη αναφέρεται ως πλεονέκτημα ή ως χαρακτηριστικό του σουτ ή ως μειονέκτημα? Ανάλογα, αν βλέπει τον παίχτη, τον ψηλό να έρχεται να κόψει, ναι. λέει, αναγκάστηκε το παλικάρι μας να σουτάρει με μεγάλη καμπύλη. Okay, αυτό είναι λογικό. Αυτό είναι λογικό. Αυτό είναι λογικό. Αλλά το κάνει ο Λάρι Μπέρντα. Ναι. Έκανε okay. με μεγάλη καμπύλη, γιατί δεν πήδαγε ο Λάρι Μπέρντα. Οπότε αν χρειαζόταν, έκανε σουτ με μεγάλη ναι. καμπύλη. Καθόλου περίεργο. Υποχρεωτικά. Και ο Ντίρκ Νοβίτσκι, ας πούμε, τον έβλεπε. Σωστά. Έκανε ένα βήμα πίσω, ήταν 2-11, αλλά μπορούσαν να τον κόψουν γιατί δεν πήδαγε. Σωστά. Αλλά έκανε σουτ με όποια. Ωραία, αυτό δεν είναι περίεργο. Πού άλλο? Είναι περίεργο όταν δεν χρειάζεται να το πει. Mm-hmm. Όταν κάνει κάποιο ελεύθερο σουτ, ας πούμε, από την κορυφή. Ο Γιάννης, ας πούμε, σουτ με μεγάλη καμπύλη. Γιατί να το πει ότι κάνει να το πει με μεγάλη καμπύλη, γιατί ενδεχομένω έχει. Άργησε να φτάσει και το περίμενε. Όχι, όχι, όχι. Περίμενα να πάει πιο γρήγορα. Όχι. Υπήρχε περίπτωση να το στείλει ευθεία ο Γιάννης. Ευθεία όχι. Ευθεία όχι, αλλά θα μπορούσε να κάνει μικρή καμπύλη. Δηλαδή ναι. μπορεί να ήταν ένα σερί εύστοχο. Η κουτάλα μπορούσε. Το τρίποντα να το ρίξει από κάτω βεβαίως και να κάνει ένα άποδο καμπύλη. Ναι, να βεβαίως είναι και μπορούσε. Άλλη γραφική παράσταση. Βεβαίως. Γίνονται αυτά στο σύγχρονο μπάσκετ. Νομίζω ότι κοίταγε να δει αν υπήρχε, ας πούμε, μια σειρά εύστοχων ή άστοχων σουτ. Για να αποθεώσει ή να ψέξει τη μεγάλη ναι, καμπύλη σωστό. Για την ευστοχία ή την σωστό. Αστοχία. Έχω ένα στατιστικό δικό μου, σου λέει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου. 45% με την κανονική καμπύλη και, όπ, και τα 60% με τη μεγάλη καμπύλη. Μπράβο. Είναι. Άρα τι κάνουμε ουσιαστικά? Ψάχνουμε την τέλεια καμπύλη. Δηλαδή, πώς λέμε, 90-60-90. Παλιά. Ναι, είναι αυτό. Είναι. Ψάχνουμε τώρα την τέλεια καμπύλη. Την τέλεια καμπύλη του σούτ αυτή τη στιγμή. Φιμπονάτσι ακολουθία ψάχνει μπράβο, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου. Άγια σου. Ψάχνει το, ναι, τη φύση την τέλεια καμπύλη για να μπει το σούτ. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι μια ιδιαιτέρως ευγενής επιδίωξη. Αν το σκεφτείς. Όλες οι επιδιώξεις του Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Ακριβώς. Είναι σχεδόν να κουμπάει την καλλιτεχνία, Βαγγέλη, αυτό το πράγμα. Έτσι, το να ψάχνεις την τέλεια καμπύλη στο σουτ. Ναι, παίζεις στα όρια της καλλιτεχνίας και της, του sportscaster, ας πούμε. Πώς λέγεται αυτή η ιδιότητα. Κομφερασιέ αθλητικών αγώνων. Sportscaster, καλά λέμε. Ναι. Sportscaster. Ναι. Του περιγραφέα. Ναι. Του περιγραφέα. Ναι. Ενώ ο Βαγγέλης Ιωάννου, είπαμε, έχει το δικό του τρόπο περιγραφής που ξεφεύγει τελείως από τους συναδέλφους του. Όχι μόνο στην ΕΚ, ναι. γενικά από τους συναδέλφους του. Αλήθεια. Και όχι μόνο στους συναδέλφους του, γενικά από τους ανθρώπους, γιατί είναι μια ιδιαίτερη ανθρωπότητα. Άλλο πράγμα, θα λέγαμε ότι ο Βαγγέλης Ιωάννου με τον τρόπο του και για τα μπασκετικά δεδομένα είναι ο ξύπνα Έλληνα περιγραφέας. Ναι, θα μπορούσε να είναι στη θέση του, mm-hmm. αν ζούσε, ο Γιώργος Τράγκας να περιγράφει μπάσκετ. Δεν είναι κακή αυτή η παρομοίωση. Όχι όπως είναι τώρα ο Γιώργος Τράγκας, όπως ήταν τρία χρόνια πριν, ας πούμε, πριν φτάσει στο τελευταίο κομμάτι της ζωής του που είχε ξεφύγει. Ναι, με τη φωνή αυτή, με την, την ένταση, θέλω να θυμίσω στους μικρότερους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή για να καταλαβαίνουν και τι λέμε, ότι
ο Γιώργος Στράγκας έχτισε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας του όντας ο άνθρωπος ο οποίος έβγαινε επί σειρά ετών στο ραδιόφωνο με Aphrodite's Child, έτσι, και άνοιγε το μικρόφωνο για να πει περίπου αυτά που θα σας πω, περίπου με αυτή τη φωνή. Έλεγε. Καλημέρα κύριε Μητσοτάκη! Καλημέρα κύριε Σαμάρα! Ωρα, αυτά έκανε ο Γιώργος Στράγκας. Και μετά πάνω από αυτό, ξέρω, και δύο ώρες εκπομπή. Σκέψου τώρα αυτό στο ίδιο τέμπο, να είναι καλημέρα κύριε τέτοιο, κύριε Ιτούδη. Πούμε, να ξεκινάει έτσι. Καλημέρα κύριε, ναι, κύριε Σρόιντερ. Σρόντερ. Καταναλογία είναι έτσι. Τέλος πάντων, από το Instagram ξεκινήσαμε, ναι, και πήγαμε πήγαμε στο influencing του. Στο influencing του μπάσκετ. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και να μιλήσουμε όχι τόσο για το influencing, αλλά για άλλα πράγματα που νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία. Κυρίες και κύριοι, θαύμα. Δάκρυα από ό,τι βλέπω κυλάνε από τη φωτογραφία του Γιώργου Στράγκα. Κυρίες και κύριοι, δακρύζει και από το άλωμα του Γιώργου Στράγκα. Είναι ένα θαύμα, κυρίες και κύριοι. Ναι. Γιώργος Μητσικώστας, όπως έτσι, μια τζούρα. Λοιπόν, οπότε για να κλείσουμε το influencing στο Instagram, με σύλλες ότι ζει και βασιλεύει, ότι επικεντρώνεται στα καλλιτικά, εκεί πάμε και χτυπάμε. Στο beauty γενικότερα, στο beauty, δηλαδή σαβάλια, ρούχα, πράγματα και τέτοια, παίζουμε και τέτοια. Ναι, ναι, η Χριστίνα Μπόμπα μπορεί να διαφημίσει τα πάντα. Μπορεί να διαφημίσει το. Τι να σου πω. Αφού η Χριστίνα Μπόμπα δημιουργεί περιεχόμενο, προφανώς μπορεί να. Ναι, προφανώς δημιουργεί περιεχόμενο. Γιατί πάει στην παραλία, βλέπει μια πέτρα. Και λέει δημιουργήσου. Αν τη βάλω νερό, γίνεται feng shui, οτιδήποτε. Για τον άλλον είναι ένα βότσαλο. Για μένα είναι κάτι που μπορώ να πουλήσω. Αυτό. Και αν είναι για μένα, είναι για όλους. Για αυτούς που με ακολουθούν. Ακριβώς. Γιατί για όλους τους άλλους δεν έχουν ιδέα τι γίνεται. Στο... Πόσοι όμως είναι αυτοί πια. Ναι, ξέρω. Νομίζω πόσοι στα 10 εκατομμύρια. Έχει ένα εκατομμύριο, φαντάζομαι. Ένα στους 10 Έλληνες. Ένα εκατομμύριο. Αυτό το ένα εκατομμύριο δεν το έχει πει, αλλά τρία τουλάχιστον. Σίγουρα. Σίγουρα. Άρα... Εγώ, ας πούμε, που δεν την ακολουθώ, το ξέρω. Μπράβο. Που είμαι μέσα στα 3 εκατομμύρια. Άρα, μάνι, να βάλουμε και λίγους ακόμα, μισή Ελλάδα. Τι, λίγο είναι. Δεν είναι λίγο. Μισή Ελλάδα. Να αγοράσει ένα βότσαλο, αν το πει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Γερμανία-Ισπανία αυτή τη στιγμή στο 77-77, 5,5 λεπτά πριν από το τέλος. Η ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ένα ακόμα υπέροχο τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε για ανθρωπότυπους στα social media και άλλα τέτοια ωραία πράγματα. Λοιπόν, δεύτερο Fight Club εδώ στην Big Win Sport FM. Γερμανία-Ισπανία 80-86, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος, και με τους Γερμανούς να έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Τους Ισπανούς. Τι είπα, ναι, τους Ισπανούς, συγγνώμη, τους Ισπανούς είναι αυτούς που προηγούνται να έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Τελειώνει η επίθεση, να δούμε ένα σούτ από τα 6 μέτρα περίπου, είναι άστοχο. Οι Γερμανοί ψάχνουν. Είναι η πιο ψάχνουν σκορ, ζωή, ίσως. Επίθεση του παιχνιδιού. Σημαντική επίθεση. Μια αλεού πάσα η οποία δεν καταλήγει σε καλά, ωστόσο. Οι Ισπανοί το rebound. Όπως θα έλεγε ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, το παιχνίδι δεν έχει ακόμα τελειώσει. Καλά. Στο ένα λεπτό. Ένα λεπτό τώρα. Ισπανοί, αν ευστοχήσουν οι Ισπανοί σε αυτήν την επίθεση, τελείωσε. Που μπορεί να τελειώσει και χωρίς να ευστοχήσουν. Οπωσδήποτε, ναι, αλλά αν ευστοχήσουν, τελείωσε σίγουρα. Ας το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει μετά. Δεν υπάρχουν και κανόνες. Τρώνε όλη την ώρα. Λογικό, ένα τρίποντο του Ρούντι off balance. Αστοχή. Αλλά πήρε, ναι, επιθετικό rebound. Δεν χρειάστηκε να ευστοχίσουν για να πάρουν την πρόκριση στο τελικό και την εξασφάλιση ενός ακόμα μεταλλίου. Κάνουν το φάουλ οι Γερμανοί. Δύσκολα. Δεν νομίζω ούτε να επιστρέψουν εδώ. Στο μυαλό, στα μαλλιά του Σρέντερ. Ναι, δεν θα την κάνουμε ποτέ την προφορά τη γερμανική. Ναι. Όχι. Δυστυχώς. Νομίζω ότι από εδώ δεν επιστρέφουν, ναι, οι Γερμανοί. Οπότε περιμένουμε να δούμε τελικό σκορ και να έχουμε μαζί τον Παναγιώτη. Τι μάλλον. Οι Γερμανοί θα κερδίσουν το χάλκινο μετάλλιο. Γιατί είπαμε ότι στο τέλος οι Γερμανοί κερδίζουν. Οπότε, ναι, οπότε ναι. Σήμερα όχι, γιατί δεν είναι το τέλος σήμερα για αυτούς. Αλλά το χάλκινο ναι, το έχουν. Ναι, οπότε πάμε για τελικό Γαλλίας-Ισπανίας. Που όπως καταλαβαίνετε, οι απέθαντοι Ισπανοί οφείλουν να έχουν το πρώτο. Πρέπει να τους τον δώσουμε. Ό,τι και να είναι, ναι, όταν οι απέθατοι φτάνουν στον τελικό. Τι να πεις πια. Τι να πεις. Λοιπόν, 80-87. Εντάξει, το δούμε μια που τελειώνει. Ναι. Εδώ μην γίνει. Να το περιγράψουμε και σαν. Καμιά. Όχι, δεν θα το περιγράψουμε. Αν θες να πεις καμιά μεγάλη καμπύλη, ευχαρίστω. Όχι, δεν νομίζω να έχουν μεγάλες καμπύλες οι ελεύθερες βολές. Εύστοχη και η δεύτερη βολή. 80-88.
πρέπει να έχουμε time out. Είμαστε 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και τα πάνω του Γερμανού. Πλησιάζουν τα όρια του αδύνατου πλέον. Ναι, να επιστρέφουν οι ομάδες. Με διαφορετικούς κανόνες βέβαια, γιατί έχουν πολύ περισσότερα time out στο NBA. Ναι, έχουν... ναι, με το Σεργέι Μπέλοφ στην ομάδα ενδεχομένως. Ναι, σωστό, να μην τελειώνει ποτέ το χρόνο. Και διάφορα, και διάφορα τέτοια πράγματα, ναι. Λοιπόν, ας γυρίσουμε να ξαναξεκινήσει το, το μπάσκετ. Λοιπόν, στα social media λοιπόν, το οποίο παρακολουθείς έτσι, ενδελεχώς, ας το πούμε έτσι, εμφανίζονται ένα σωρό ανθρωπότυποι οι οποίοι κρατάνε τα χαρακτηριστικά τους, τα εμφανή τους χαρακτηριστικά, τα κρατάνε και τα κρατάνε και τα ξεδιπλώνουν για χρόνια. Θα μπορούσες έτσι να πεις 2-3 τύπους ή κανένα 2 τύπους που να είναι συμπαθείς ως προς αυτό που κάνουν και να είναι συμπαθείς σε ρή και 2 τύπους που είναι πραγματικά απεχθείς. Ανθρωπότυπους λέμε έτσι, ανθρωπότυπους. Δεν λέμε ονομαστικά. Όχι, τάδε χρήσης. Ναι, είναι ο συμπαθής, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον αυτούς που ακολουθώ εγώ και θεωρώ συμπαθής, είναι το κωμικό προφίλ, ας πούμε, που θα ξυπνήσει και θα πει ότι ο ίδιος πιστεύει ότι είναι χιουμοριστικό, ακόμα και αν δεν είναι χιουμοριστικό. Ναι. Αλλά του δίνεις το τέτοιο, του δίνεις τον ακολουθείς μάλλον, γιατί ξέρεις ότι ακόμα και αυτό που θα πει και δεν θα γελάσεις, το κάνει φυσικά, το κάνει χωρίς. Τριποντάρα όπουστ, ήταν, ναι, πρέπει να ήταν όπουστ, ο οποίος ναι. πήρε μπάλα κατευθείαν απ' έξω και εκτέλεσε σε μισό δευτερόλεπτο, 83-88, οπότε πήρα λίγο κουράγιο η, ναι. η ότι η δεν πέρασε χρόνος, ας πούμε. Εδώ πέρα, ναι, δεν πέρασε χρόνος, τίποτα, ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Αυτό, ναι. Εκτέλεση. Κατευθείαν από τα 8,5 μέτρα περίπου. Με μέτρια καμπύλη. Ας πούμε. Βασικά πρέπει να βάλεις 9 καμπύλη. Μέτρα μπορεί. Ναι. Με μέτρια καμπύλη, ναι. Με μέτρια καμπύλη. Εδώ δεν βόλευε, επειδή και από τα 9 μέτρα με μεγάλη καμπύλη ίσως είχαμε θέμα. Θα είχαν χρόνο μέχρι να φτάσει. Σωστό. Σωστό. Και αν αστοχήσεις, το rebound θα τη στείλει την μπάλα πολύ μακριά. Και μην ξεχνάμε τι έχει πει ο Βαγγέλης Ιωάννου, το επιθετικό rebound. Το μακρινό rebound είναι το σημαντικότερο στοιχείο στο σύγχρονο μπάσκετ. Σωστά, πολύ σωστά. Μαγκέρι. Να κάτι που έμεινε. Δεν έμεινε τα. Σωστό, έμεινε όμως αυτό και το οποίο θα διδάσκεται και στις ακαδημίες πια. Φυσικά σε κάθε τσικό μπασκετικό. Σωστά. Είναι αυτό. Παίζουν λοιπόν, άρα το κωμικό προφίλ είναι ένα προφίλ το οποίο ασχέτως του, ναι. του πόσο χιουμοριστικό ή λιγότερο χιουμοριστικό είναι, έχει πάντα μια διάθεση. Ναι. Κάποιες φορές μπορεί απλά να βρίσκει. Stickers ή εντάξει, ανατριχιαστικά τα stickers πλέον ή memes από άλλες σελίδες και απλά να ανεβάζει το meme και να λέει καλημέρα, τίποτα άλλο. Και να πει ότι. Όχι με ρεβογιατζάκι ντούζα όμως. Όχι. Έτσι memes, άλλη φάση τώρα. Με ρεβογιατζάκι ντούζα δεν κάνει memes, κάνει τέχνη κάνει. Να. Ναι. Είναι επίσης influencer, θα λέγαμε. Έκανε ένα πράγμα το οποίο φυσικά σε κάποιους ανθρώπους με προβλήματα όρασης δημιουργεί θέματα γιατί αναβοσβήνουν εικόνες, σωστό, περνάνε. Σωστό. Πουλάκια που φωτίζουν. Υπέροχα. Έχει σίγουρα. Ναι, ο άλλος είναι ο άλλος ανθρωπότυπος που. Κάνουν φάουλ οι Γερμανοί να πούμε κατευθείαν στο ένα δευτερόλεπτο. Οπότε ίσως να διαρκέσουν πολύ αυτά τα τελευταία 32 δευτερόλεπτα. Ίσως να διαρκέσουν, να μην έχει τελειώσει καν η εκπομπή μας εδώ ναι. και να συνεχίζουν αυτή την ρίχνη. Για πες λοιπόν. Ο άλλος ο συμπαθητικός ανθρωπότυπος είναι ο υπεραισιόδοξος. Ο υπεραισιόδοξος, ναι. τον οποίο μεταφράζεται. Μεταφράζεται στο ότι καλημέρα, όλα θα πάνε καλά, παραλίες, δείτε το φως που μας, η ελπίδα που γεννήθηκε ο Γιάννης Καρδούλες, τα πάντα, όλα είναι... Το οποίο είναι δικά του αυτά που λέει ή παίρνει και αφορμές, ας πούμε, από καλές ειδήσεις, να μοιραστεί καλές ειδήσεις. Ξέρει ότι επειδή υπάρχει μία... ας την πούμε σκατήλα στο ελληνικό και όχι μόνο στο ελληνικό Facebook απεσιοδοξίας, κακών ειδήσεων είχαμε ένα γκολ που σήκωσε τον 1-2 η Φούλαμ, ό,τι είχαμε φορές φωνή, δεν έχουμε πει καθόλου αυτά τα παιχνίδια, θα τα πούμε μετά ναι, είναι αυτός που προσπαθεί να ξεχωρίσει μέσα στη Μαδρίλα 83-90 να πούμε, έφτυχες και δύο βολές για τους Ισπανούς, πάμε να δούμε αυτή τη γρήγορη επίθεση της Γερμανίας, να δούμε αν καρποφορήσει. Μπορεί και να έχουμε παιχνίδια να στοχίσουν. Μην πει το έχουν πάει. Α, είπα δεν είναι για λέει, κι άλλο time out, δηλαδή για όνομα. Όχι. Κάνουν zone press παρόλα αυτά οι Ισπανοί, πρέπει να πούμε. Ναι, γιατί 5-6 δευτερόλεπτα άμα φάνε. Ναι. Δεν ξέρω και τι έχουν από φάουλ να δώσουν, αλλά. Είχαν. Δεν τους ένιωξε. Έχουν. Κάνανε μόλις το τρίτο τους φάουλ στην περίοδο. Είχαν.
Οπότε μπορεί να κάνει ζομπρέσ όταν δεν έχει φάουλ να δώσει. Άρα ούτε βολές. Για το Σρέντερ πήγε να την τρέξει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Αυτό είμαστε 24 δευτερόλεπτα τώρα. Τι συζητάμε. 7 πόντι μακριά. 7 πόντου μακριά είναι η Γερμανία. Δεν προλαβαίνει. Πρέπει να γίνουν τρίποντα κλεψίματα, διαθλητικά, λάθη παιδικού πρωταθλήματος για να γίνει κάτι. Αλλά πολύ δύσκολο να το κάνουν οι Ισπανοί. Δεν γίνεται. Σε μη τελικό. Ναι. Όχι, όχι, είναι πολύ, πολύ λίγος ο χρόνος πια. Είναι πολύ μεγάλη φαντασία μας στο να γίνουν όλα. Τέταρτο φάουλ για την Ισπανία. Συγγνώμη, από το επόμενο σουτάρουν βολές η Γερμανία, αλλά δεν έχει και νόημα. Δεν έχει και νόημα τώρα όλο αυτό. Περσάρουν και πολύ καλά. Γίνεται εκτελεσία τρίποντο, είναι εύστοχο, 86-90, στα 18,5 δευτερόλεπτα όμως πλέον. Γλιτώνουν ένα αντιαθλητικό Γερμανοί, το κάνουν απλό, το φάουλ. Εδώ πρέπει οπωσδήποτε να στοχίσει τουλάχιστον σε μία, για να έχουν ελπίδα με δύο σούτ, αλλά και πάλι πολύ δύσκολα πράγματα. Όπως κάποιος αισιόδοξος, συνήθως ξεκινάμε θετικό μήμα από μημοσελίδα και την ΑΤΑΚΑ καλημέρα κόσμε. Ναι. Ο υπεραισιόδοξος μπορεί να πει καλημέρα και να είναι 6 ώρα το πρωί, γιατί έχει σηκωθεί εκείνη τη στιγμή και οι άλλοι που θα το δουν 8-9 με κλεισμένο μάτι να τον βρίζουν. Γι' αυτό η καλημέρα έχει τόση αρνητική πολλές φορές εικόνα στο Facebook. Τι μας λες κι εσύ? Είναι ο άλλος κλασικός που... Ο υπεραισιόδοξος, να σου πω, εμφανίζεται και στα σχόλια άλλων. Ο υπεραισιόδοξος είναι μόνο για να κάνει τα πώς του και να μοιράζει θετική ενέργεια. Εννοείται ότι εμφανίζεται στα σχόλια που είναι άσχετα, βέβαια. 86-92 έστω και δύο βολές. Ο υπεραισιόδοξος μπορεί να έρθει σε ένα post ανθρώπου που λέει «Έχασα τη γατούλα μου» και να πει «Καλημέρα Μαρία, όμορφη Κυριακή Μαρία». Αυτός είναι ο υπεραισιόδοξος. Ναι. Δεν τον νοιάζει τι έχει η θεματική πάνω του post. Mm-hmm. Τον νοιάζει ότι εγώ πρέπει να της πω καλημέρα. Γιατί το νιώθω, γιατί το λέω, γιατί είμαι αυτός. Γιατί αυτός είμαι, είμαι ο καλημεράκιας. Είμαι ο καλημεράκιας. Δεν είναι πάντα υπεραισιόδοξος, είναι... Ο καλημεράκιας μπορεί να μην είναι υπεραισιόδοξος, να είναι απλά καλημεράκιας. Όχι πέφτουλας επίσης αναγκαστικά, απλώς καμία σχέση. Καλημεράκιας. Ούτε κατηγοριοποιούμε ηλικιακά ότι 55 πλάς ότι είναι μόνο καλημέρα. Ναι, μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας. Ναι. Ή μπορεί να είναι συγγενής. Πολλές φορές είναι συγγενής. Καλημέρα, ξαδερφούλα. Εντάξει, αυτό είναι πιο εύκολο όμως, αλλά αυτή δεν είναι περισσότερο. Η κατηγορία συγγενής για μένα είναι συγκεκριμένη κατηγορία. Ναι, θα πάμε και σε αυτό. Ναι. Δεν τους έχω στη συμπάθεια, γι' αυτό δεν το βάζω στην κατηγορία των συμπαθών κατηγοριών. Ο καλημεράκιας όμως, όταν σε κάνει να γελάσεις, γιατί βλέπεις κάτι πολύ στενάχωρο, κάτι μαύρο, και έρχεται από το πουθενά ο καλημέρα Μαρία, όμορφη τεταρτούλα να έχουμε, πετάει κάτι τέτοια και πάνω κλαίνε. Αποχαιρετάνε κατοικίδια, μπορεί να γίνεται οτιδήποτε. Ναι. Πάνε να κλαίνουν και αυτό να έρχεται. Δεν έχω καταλάβει που βρίσκομαι. Είναι αυτός εκεί που... δεν με νοιάζει κιόλας, γιατί πολύ νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Περπατώ ανάμεσα στην κηδεία και του λέω τι έγινε, τι όμορφο ανθίσαμε. Ωραία, τα δέντρα ανθίσαμε. Ναι, και ναι, τέτοια, ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό είναι ο υπεραισιόδοξο καλημέρακη, όχι απλό καλημέρακη. Αυτή είναι μία συμπαθή κατηγορία. Τώρα υπάρχει και η κατηγορία του. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την πούμε συμπαθείς, ότι γελάς όχι με το περιεχόμενό του, με το πόσο ρεζίλι γίνεται. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να τον πει συμπαθή. Ένας άνθρωπος που αντιγράφει post που ή διάβασε στο Twitter, οπουδήποτε, σε ξένο Twitter το μεταφράζει ελληνικά πολλές φορές, ή σε ξένο Facebook, προσπαθώντας να πει, ας πούμε, την ατάκα της ημέρας που θα τη βρεις σε 120 ακόμα λογαριασμούς. Mm-hmm. Τον ίδιο, έτσι, λέξη-λέξη με τη τελεία στο ίδιο σημείο. Ναι. Ο συγκεκριμένος λοιπόν άνθρωπος γελάς, όχι, δεν είναι αντιπαθής σαν ενέργεια αυτό που κάνει, αλλά είναι γελάς, σου βγαίνει αβία στα γέλια ότι κοίτα και εσύ, το κάνεις και εσύ, και εσύ, και εσύ. Είσαι στην κατηγορία του copywriter που ξέρεις ότι θα το καταλάβουν. Δηλαδή υπήρχαν κάποια στιγμή κάποια προφίλ που κάνανε screenshot με 30 ανθρώπους στη λίστα φίλων που είχαν ανεβάσει το ίδιο post. Δεν λέμε ο τύπος που λέει κλέβω και νομίζει ότι έβγαλα από πάνω μου το, πώς το λένε, την ενοχή του post αντιγραφή. Είναι ο τύπος που το είδε, του άρεσε πάρα πολύ και το έκανε και story, ας πούμε. Και το έκανε story έχοντας φίλο αυτόν που το έχει ανεβάσει πρώτη φορά. Έτσι. Ναι, δηλαδή έχει συμβεί και μάλιστα μου το περιέγραφε και... φίλη που δουλεύει εδώ στο Sport FM, που είχε δει στο story το status που είχε κάνει νωρίτερα και της λέει, ναι, μου φάνηκε, ας πούμε, ότι είναι αστείο για να γίνει story. Okay, δηλαδή δεν μπορεί, ναι, δεν το νιώθει ο άλλος ότι οτιδήποτε σκεφτείς είναι προϊόν
δουλειάς που έχεις κάνει στο μυαλό σου, φαιάς ουσίας που έχει σπαταληθεί, οτιδήποτε. Ναι, είναι αυτό. Δεν απασχολεί. Υπάρχουν στην κατηγορία κλεφτών, εντάξει, 91-94, 91-96, και εδώ τελειώνουν όλα. Και κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία. Βάλανε και ένα τρίποδο τελείως off balance οι Γερμανοί και ένα τώρα σούτ από το κέντρο το οποίο δεν μπαίνει. Λοιπόν, τέλος, Γερμανία-Ισπανία 91-96. Μικρός τελικός την Κυριακή, Γερμανία εναντίον Πολωνίας, και μεγάλος τελικός του Ευρωμπάσκετ θα βρει την Ισπανία απέναντι στην Γαλλία το βράδυ της Κυριακής. Οι κλέφτες. Μετά τους Ισπανούς οι κλέφτες. Ναι, όλο τυχαίως. είναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι τριών ειδών. Οι κλέφτες είναι πάρα πολλών ειδών. Πες μου όμως εσύ τις κατηγορίες, να σου πω κι εγώ μετά τι θεωρώ. Βασικές κατηγορίες, ναι, κλεφτών θα έλεγα. Είναι ο ξερός κλέφτης, το πήρα, το έβαλα, ναι, δεν ασχολούμαι μαζί σου, δεν υπάρχεις. Αν το δεις το είδες και να το δεις δεν με νοιάζει. Υπάρχει ο κλέφτης, το έκλεψα και βάζω στο τέλος το όνομά σου, χωρίς tag. Το βάζω στο πρώτο σχόλιο. Είναι, το είναι, τρίτη κατηγορία. Είναι τρίτη κατηγορία. Γιατί αυτές είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Λοιπόν, υπάρχει ένας ξεχωριστός επίσης τύπος. Το κλέβω και το βάζω λογότυπο και το ανεβάζω σε σελίδα μου, σαν δικό μου. Χίλιες, οι έξυπνες ατάκες. Ναι, το βάζω γιατί μπορώ. Έβαλα εγώ λογότυπο. Είναι πλέον στη σελίδα μου τελείως. Υπάρχει άλλος που... Είστε για μπάτσες εσείς. Ναι, είναι άλλος που σβήνει το δικό σου λογότυπο. Με μαύρο μου έχει τύχει να δεις. Σβήνει το δικό μου λογότυπο και απλά ανεβάζει τη φωτοσοπιά σαν δική του και στα σχόλια που το σκέφτηκες να απαντάει ότι είμαι τόσο έξυπνος. Όχι θεωρώ ότι είναι έξυπνα τα δικά μου, αλλά σου λέω έτσι σχολίαζε ο συγκεκριμένος. Είναι και αυτό το είδος του κλέφτη που θα δώσει χρόνο, θα σπαταλήσει χρόνο να καλύψει τα ίχνη του άλλου. Οπότε σταμάτησα πλέον να βάζω λογότυπο, δεν είχε κανένα νόημα, γιατί μπορείς να κάνεις κρόπ, να καθαρίσει τα πάντα και δεν έχει και καμία λογική πλέον να ασχολείσαι τόσο πολύ με ένα πράγμα που ό,τι και να γίνει μπορεί να φτάσει... Τι να σου πω, μπορεί να ξαναγυρίζουμε στη Ράδιο Αρβίλα, να φτάσει στη Ράδιο Αρβίλα, αχα τι αστεία είδαμε στο ελληνικό ίντερνετ. Ναι, σωστό. Και να το παρουσιάζω σαν τέτοιο. Σαν, ο Στράντρι αναρωτείται το εξής, λέει, ο χρήστης φάντασμα, Παύλα Στόκερ, ναι, που έχει κρύψει την κατάσταση online, δεν ποστάρει ποτέ, ναι, δεν σχολιάζει ποτέ, κάνει like με το σταγονόμετρο και απλά παρακολουθεί, σας λέει. Ναι, μας λέει ότι έχουμε δει πάρα πολλές ταινίες, η ζωή των άλλων, έχουμε πάρα πολλές ταινίες με τέτοιους ανθρωπότυπους, υπάρχουν και έξω από, από τα social media. Τα social media του δίνουν έτσι και αλλιώς την δυνατότητα να έχει fake profile. Σωστά. Και να μην χρειάζεται να τα κάνει όλα αυτά, αλλά αυτό το κάνει έτσι και αλλιώς. Το κάνει γιατί είναι μεράκλης. Αυτό ναι. Ή πολλές φορές από αυτούς που τους θεωρούμε εξαφανισμένους, που έχουμε να τους δούμε σε reaction και μια επικοινωνία χρόνια, να έρθουν να μην κάνουν ποτέ reaction, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει αυτό που έγραψες πάνω, αλλά να βρουν ένα σχόλιο κάτω που σε κακολογεί, να του βάλουν καρδούλα και να πούνε ότι εγώ είμαι με αυτόν. Δηλαδή να πάρουν θέση ουσιαστικά από τα σχόλια. Είναι και αυτοί. Δεν τους βλέπεις πουθενά, δεν εμφανίζονται πουθενά. Κάνουν μόνο θετικό reaction σε κάτι αρνητικό που θα σου γράψουν. Και δεν καταλαβαίνεις γιατί σε ακολουθούν, δεν καταλαβαίνεις γιατί είστε ακόμα. Εντάξει, απλώς αυτή τώρα μιλάμε, εντάξει, αυτή είναι οι συχνές μειοψηφίες. Είναι οι συχνές, για τους οποίους μιλάμε. Ναι. Ναι. Πάμε σε πιο μεγάλες κατηγορίες. Ναι, σε μεγαλύτερες κατηγορίες ανθρωπότυπου. Συνεχίζουμε στους θετικούς. Όπου θες. Ναι, υπάρχει ανθρωπότυπος όλα μαύρα, που είναι ο αντίθετος του υπεραισιόδοξου. Όλα μαύρα, δεν υπάρχει τέτοιο. Δηλαδή, μου έπεσε μισή κουταλιά λιγότερη ζάχαρη στον καφέ, τελείωσε. Πάει όλη μου η εβδομάδα λάθος. Ναι. Αυτό. Δεν βγαίνει η εβδομάδα. Αυτός όμως. Λίγο δυσκολεύομαι να τον βρω. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι απεσιόδοξος, αλλά επικοινωνεί τα προσωπικά του, ή είναι απεσιόδοξος, για παράδειγμα, επειδή κάνει τέσσερα πόστα, ας πούμε. Ξέρω εγώ πόσο χάλια πηγαίνει η οικονομία, φτωχοί είμαστε, θα πεθάνουμε όλοι. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι ότι δεν έχουμε καθόλου ομάδα για να πάμε στο Ευρωμπάσκετ. Τα πάντα έτσι. Είναι τα πάντα του φαίνονται ότι πάνε μαύρα και δεν θα έχουν καλή κατάληξη. Είναι αυτός που σου λέω, είναι 30. Ωραία, ναι. Λοιπόν. Ένα μικρό στόπ, θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Τελείωσε το παιχνίδι. Είχαμε τον Παναγιώτη Κεφαλά πριν. Εννοείται θα τον έχουμε και τώρα πλέον για σύνοψη παιχνιδιού. Ναι. Λοιπόν.
Τελικός για την Ισπανία λοιπόν. 96-91 ανοίξε τη Γερμανία. Λέγαμε και στην προηγούμενη μας σύνδεση ότι ο Σέρτζιος Καριόλο θα έπρεπε να βρει άλλον έναν Ρούντι. Τον βρήκε, τον ονοματεπών Μότινου Σμάν Καρούμπα. Μπορεί να τελείωσε το μάτς με 4 πόντους, αλλά είχε 5 rebound και 7 assist παρακαλώ. Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ, ο 22χρονος πρώην παίκτης Ρεάλ και νυν των Rockets, ήταν ο παίκτης ο οποίος αμυντικά έκοψε και τον Σρέντερ, έκοψε ακόμη και, και τη δημιουργία του Σρέντερ, δηλαδή έκοψε και τους ψηλούς της Γερμανίας, σταμάτησε το ρυθμό της Γερμανίας, εναλλακτικό πλάνο οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να απαντήσουν με κάποιο εναλλακτικό πλάνο στην Ισπανία και από εκεί ανέλαβαν επιθετικά ρόλο ο Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος τελείωσε το μάτς με 29 πόντους παρακαλώ και 6 ασίστ, ενώ εξαιρετικό φινάλε στο παιχνίδι έχει κάνει και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος πελαγοδρομούσε το περισσότερο χρόνο που ήταν στο παρκέ. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά, με κρίσιμα σουτ, κρίσιμα καλάθια, έβαλε την Ισπανία σε ρόλο οδηγού. Εκεί, αφού του ξέφυγε στο συν 6, συν 8 η Ισπανία και ήθελε 3 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι, οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να καθαρίσουν το μυαλό τους. Οι Ισπανοί το είχαν κάνει ήδη αυτό, κάνοντας σωστή διαχείριση. Πήραν αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και θα έχουμε έναν τελικό την Κυριακή σούπερ. Όχι ότι δεν θα ήταν και, και ένα Γερμανία-Γαλλία, αλλά και ναι, το Γαλλία-Ισπανία είναι πολύ ωραίο, το οποίο είχε γίνει πριν από 11 χρόνια ακριβώς στο Ευρωμπάσκετ 2011, με νικητές τότε βέβαια τους Ισπανούς. Τελικό λοιπόν στο Βερολίνο, τελικός μάλλον Ευρωμπάσκετ για την Ισπανία, καθώς νίξε την οικοδέσποινα Γερμανία με σκορ 96-91 και έτσι πήγανε στράφια, στο πούμε, και οι 30 πόντοι του εξαιρετικού για ακόμη μια φορά Ντένις Σρέντερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον Παναγιώτη Κεφαλά. Μένουν τώρα τα δύο, μικρός και μεγάλος τελικός την Κυριακή. Λοιπόν, τελειώσαμε τους συμπαθείς ή έχουμε κι άλλους? Δεν νομίζω να έχουμε. Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι στις υποκατηγορίες που λες. Οπότε, ναι, οπότε δεν θα καλύπτουν τόσο μεγάλο. Οι μεγάλες κατηγορίες, ναι, ας το πούμε αυτές, ότι είναι αυτές. Ναι. Πάμε στους αχωνευτάκηδες. Είχαμε ξεκινήσει να λέμε για τον απεσιόδοξο. Ναι. Αλλά είναι ο απεσιόδοξος που σου μαυρίζει τα πάντα. Μπορεί να έρθει και σε κάτι αισιόδοξο δικό σου και να το μαυρίσει. Mm. Άσε μας, ρε, από αυτό που είπες αυτό το πράγμα. Ενώ γίνεται το άλλο. Mm. Που είναι συνήθως ότι. Σώθηκε ένα γατάκι, άσε μας με τα γατάκια που πεθαίνουν άνθρωποι, ξέρω εγώ, στο... Ναι. Α, και είναι... Προσπαθεί να σου βάλει ενοχές, ναι, ότι δεν... Αυτός είναι θα το λέγαμε, είναι η γενικότερη κατηγορία τύπου πώς είναι δυνατόν να ασχολείστε με αυτά όταν, ναι, γύρω μας. Ναι, όταν γύρω μας, ναι, αυτό. Ε? Πώς γίνεται να ασχολείστε με αυτό που γίνεται στη μία, ναι, πλευρά του πλανήτη και να μην ασχολείστε με κάτι άλλο που γίνεται στην άλλη πλευρά του πλανήτη και δεν έχει σχέση, ας πούμε, με ανθρώπους. Σφάζουν δελφίνια, ξέρω εγώ, στην Ιαπωνία. Mm-hmm. Πώς ασχολείστε στην Ελλάδα με τα ΜΑΤ που είναι στα πανεπιστήμια? Ναι, αυτό όμως, ναι, το ξέρω, είναι πάρα πολύ. Απαντάτε πάρα πολύ συχνά ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ναι. Απλώς αναρωτιέμαι γιατί τον χαρακτηρίζει απεσιόδοξο. Δεν το λέγαμε απεσιόδοξο. Αυτός είναι. Αυτός τα μαυρίζει τα πάντα. Σου δημιουργεί ενοχές, σου φτιάχνει το προφίλ του. Πώς το λένε, του. Έρχεται και σου. Μάλλον ενοχλητικό ανόητο θα τον έλεγα αυτόν. Εντάξει, εγώ παρά, ναι, οτιδήποτε άλλο. Και κυρίως γιατί δεν τον πιάνεις πουθενά. Μπορείς να το πιάσεις. Εννοείται πουθενά. Ότι δεν το πιάνεις πουθενά. Πουθενά. Δεν όπου, μα ό,τι και να γίνει, θα υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να το καλύψεις εσύ εκείνη, ναι, τη στιγμή. Σωστά, δηλαδή, στον κόσμο. Ναι, ναι, δεν γίνεται να καλύψεις. Δεν, τι είσαι αυτό το πράγμα. Εκείνη τη στιγμή αυτός ψάχνει ένα Θεό. Έτσι. Στο μυαλό του. Τι είσαι ο Θεός που τα λέει ο πανταχού παρών και. Να. Και ότι πρέπει ανά πάσα στιγμή επίσης να είσαι Θεός. Ναι. Και επίσης αυτό που είπες και είχε θετικό αποτέλεσμα, είτε είπες είτε μετέφερες μια θετική είδηση, δεν γίνεται να έχει θετικό αποτέλεσμα όσο κάτι άλλο γίνεται κάπου αλλού και μπορεί να σπέρνει φόβο, mm-hmm, τρόμο, mm-hmm, πόνο και. Οπότε πρέπει και να τα λέμε όλα ταυτόχρονα και θα πεθάνουμε όλοι. Ναι. Αυτά είναι τα δύο συμπεράσματα. Έτσι κι αλλιώς θα πεθάνουμε. Ναι, ναι, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Είναι αυτό. Υπάρχει άλλη κατηγορία, twin boxer. Θέλω να κρατήσουμε τον inboxer. Ναι. Το inboxer είναι μια σημαντική κατηγορία. Είναι μια πολύ σημαντική κατηγορία και μια ευρεία κατηγορία, πραγματικά ευρύτατη. Διότι η ώρα, κυρίες και κύριοι, πλησιάζει 11.30. Έχουμε να πούμε και τα παιχνίδια. Θα τα πούμε μετά τα παιχνίδια, γιατί τρέχουν ακόμα τα περισσότερα. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Το τραγουδάκι μας, όπως επανήλθε κανονικά στη θέση του ως τελευταίο τραγούδι Παρασκευής. Και γυρίζουμε να μιλήσουμε για τον inboxer και άλλα ωραία πραγματάκια όσα προλάβουμε.
πες σε όλους ότι μ' αγαπάς. Έδειχνες δίθεν με πονάς. Πάψε ψεύτικα να με φιλάς. Φεύγω τέλειωσαν όλα για μας. Σ' άλλη διάσταση φεύγω μακριά. Θα με βλέπεις τα αστέρια ψηλά. Φεύγω γίνομαι πάλι εξαφανίζομαι. Τα χαθώ απ' τη γη ξαφνικά. I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Φεύγω γίνομαι πάλι εξαφανίζομαι. Τα χαθώ απ' τη γη ξαφνικά. Σε όλους ότι μ' αγαπάς. Έδειχνες δίθεν με πονάς. Πάψε ψεύτικα να με φιλάς. Φεύγω τέλειωσαν όλα για μας. Σ' άλλη διάσταση φεύγω μακριά. Θα με βλέπεις τα αστέρια ψηλά. Φεύγω γίνομαι εξαφανίζομαι. Τα κάτω απ' τη γη ξαφνικά. I'm an alien, I'm a little alien. I'm an Englishman in New York. Φεύγω γίνομαι, εξαφανίζομαι. Τα κάτω απ' τη γη ξαφνικά. Όσο και να θέλεις, όσο και να ψάξεις, δεν πρόκειται ποτέ σου να με βρεις. Τώρα έχω φύγει, έχω πια ξεφύγει. Άλλεν είμαι τώρα, άντε γεια. Σ' άλλη διάσταση, φεύγω μακριά. Θα με βλέπεις τα αστέρια ψηλά. Φεύγω γίνομαι, πάλι εξαφανίζομαι. Τα κάτω απ' τη γη ξαφνικά. I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Φεύγω γίνομαι, πάλι εξαφανίζομαι. Τα κάτω απ' τη γη ξαφνικά. Τα κάτω απ' τη γη ξαφνικά. Τελευταία μία ώρα ο Fight Club. Να ρίξουμε έτσι μια ματιά στα παιχνίδια, γιατί δεν τα έχουμε κοιτάξει καθόλου. Μια εξέλιξη. Περίπου στο 80, λίγο πριν το 80, στον Βίλα Σαουθάμπτον 0-1 και Νότιχαμ Φούλαμ 2-3. Στις καθυστερήσεις, Σαλερνιτάνα Λέτσε 1-2. Στο 80 περίπου Βαγιαδολίδ Κάντιθ 0-0. Μάιντς Χέρτα τελείωσε 1-1 το παιχνίδι. Ο Σερ Λοριάν στο 81-3. Πορτιμονέσε Τσάβες 1-0 στο 60. Ουτρέχτη να εμέχει τελικό 0-0. Τι ξέρω ποια είχαμε. Και έχουμε και ένα. Τα φτάσα τα κάουσα ένα νόβορο, δεν ξέρω πιο πριν. 2-3 τέλο πάντων τελείωσε. Μπρο Βάρη Καρσούρη 2-1. Και σε εξέλιξη Λεβάντε Καρταχιάνα στο 75-0-1. Αυτά έτσι τα παιχνίδια. Και να γυρίσουμε στη συζήτησή μα, κυρίε και κύριοι, εδώ με το Βαγγέλη για του ανθρωπότυπου στα social media. Είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό ανθρωπότυπο. Ένα ανθρωπότυπο τον οποίο τον συναντάμε καθημερινά, ένα ανθρωπότυπο με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που φέρει το γενικό τίτλο Inboxer. Inboxer είναι ο άνθρωπος που θα χρησιμοποιήσει περισσότερο το inbox οποιοδήποτε application, είτε είναι αυτό το message του Facebook, είτε είναι στο Instagram το αντίστοιχο messenger, και θα στέλνει μηνύματα προσωπικά, γιατί δεν θέλει να σχολιάσει γενικά. Αυτοί ψηλαποφεύγουν τους σχολιασμούς σε post, πάνε κατευθείαν εκεί. Και αυτοί έχουν υποκατηγορίες. Δηλαδή υπάρχει υποκατηγορία του. Ποιος είναι ο πιο, ας πούμε, αντιπαθητικός. Όχι, όχι.
ο μεγαλύτερος, στο πούμε. Νομίζω οι γυναίκες θεωρούν ότι είναι οι γήπες μέσα στην Ελλάδα. Ναι. Που είναι, ανατριχιάζω και μόνο στη λέξη. Δηλαδή είναι, ναι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Γιατί έχει πάρει και παράγωγα, γηπίνγκ, γηπαϊτός, γηπαϊλίκι. Είναι οι τύποι δηλαδή οι οποίοι παίρνουν σερί. Γυναίκες. Ναι, χωρίς να είναι καν φίλες τους. Απλά είδαν κάπου, τους άρεσε. Και κατευθείαν πλακώνουν στο inbox με ένα κείμενο copy-paste πιθανότατα. Είτε μεγάλο κείμενο, είτε τι κάνεις εσύ που είναι το κλασικό επίσης τέτοιο. Γκρίκλες πάντα. Ναι, όχι πάντα γκρίκλες. Δηλαδή έχουν περάσει σε νέα γενιά ανθρώπων που προσπαθούν και να αυτοπαρουσιαστούν ως πολύ ενδιαφέροντες. Πολύ ευγενικά στην αρχή, μέχρι το τρίτο μήνυμα που δεν θα απαντήσει και ξαφνικά. Οπότε αρχίζει τον πινελίκια. Και δεν μου απαντά και τι πια νομίζει ότι είσαι και τέτοια. Ναι, ναι, μέτρια. Και, το μέτρια είναι το πολύ καλό που λέω. Πάει κατευθείαν, βάζω τέτοιο. Ναι. Στα 3 με 5 μήνυματα. Υπάρχει ο άλλος που στέλνει διαρκώς χρόνια. Καλημέρα, τι κάνεις αυτό και πάει χρόνια. Ξαφνικά αποφασίζει το 2022 χωρίζουμε. Χωρίς να έχουν κάτι, ότι ναι, αυτός που έχει φτιάξει τη σχέση, ότι έχουμε στο κεφάλι του, ναι. Είναι μικρότερες κατηγορίες αυτές. Υπάρχει και εκείνο το μυθικό, συγγνώμη, screenshot βέβαια με τον τύπο ο οποίος έχει στείλει στα αγγλικά, δεν ξέρω από ποια χώρα είναι, που έχει στείλει μήνυμα σε μια κοπέλα inbox, yipping φάση, και αυτή το απαντάει είμαι 14 και δείχνει μετά από ακριβώς μετά από 4 χρόνια που τους ξαναστείλει και τους λέει έλα τι γίνεται, εντάξει. Ξέρεις τύπου. Εντάξει, τρομερός, okay, ναι. Τρομερός, ναι. Εντάξει, υπάρχει σε άλλο ανθρωπότυπο υποκατηγορία το inbox. Είναι αυτός που θα πάρει να βρήσει γιατί κάτι τον ενόχλησε στο post που έκανες και θεωρεί ότι του χρωστάς κάτι. Αυτός. Του χρωστάς να κάνεις τη διόρθωση της αλήθειας για κάτι που ίδιος. Ναι, αλλά δεν το λέει με σχόλιο τίποτα, σου στέλνει inbox. Όχι, ναι, τελείωσες εσύ, ας πούμε, σου λέει. Ναι, είσαι τελειωμένος, αυτό. Δεν λέω για απειλές. Ναι. Ότι. Να, το βλέπετε σε μηνύματα εσείς πάρα πολλά χρόνια. Καλά. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που βλέπετε σε μηνύματα, πάρτο, μετέφερε το στο inbox και ουσιαστικά έχει τα social media αυτής της υποκατηγορίας. Σωστά. Υπάρχει. Φεύγοντας τελείως από το inbox, υπάρχει ο vigilante, ο εκδικητής. Ναι. Υπάρχει ο εκδικητής. Ναι. Ενδιαφέρουσα κατηγορία. Είναι ο εκδικητής είναι. Τον βλέπουμε στη νέα μορφή να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο κίνημα του cancel. Ο εκδικητής λοιπόν δεν θέλει απλά να διαβάσει το post του και να σχολιάσει ή να βρεθεί αντιμέτωπος με επιχειρήματα σε αυτό που λες. Θέλει να μην υπάρχεις. Θέλει να μην υπάρχει το post, θέλει να μην υπάρχει το προφίλ σου, θέλει να κατέβει, θέλει να φας ban, θέλει να φας block από. Έχει σχέδιο λοιπόν. Έχει αποστολή. Ναι, ναι, αυτό. Είναι απεσταλμένος, όπως λες, από κάποιο. Από κάποια ανώτερη δύναμη που εδρεύουμε στο κεφάλι του, ναι. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ξεκίνησε πολύ απλά παλιά με το παιδιά κάνουμε σε αυτή τη σελίδα, σε αυτό το προφίλ, σε αυτό το post ένα report ναι, για τον τάδε λόγο και έχει πλέον έχει ξεφύγει με τη. Δεν το παρακολουθώ τόσο πολύ το Twitter, μου λένε ότι εκεί γίνεται ο μεγάλος χαμός σε υποθέσεις τύπου Πισπυρίγκου, ας πούμε. Δώστε μας τη διεύθυνση να πάμε να καθαρίσουμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ναι. Όχι απλά να μην υπάρχει το τάδε post. Ότι εγώ θα εκδικηθώ. Ο βασανιστής, ας πούμε, ένας τύπος που πάτησε το γατάκι στο κεφάλι στη Θεσσαλονίκη. Δώστε μας το προφίλ του, δώστε μας το όνομά του. Ότι θα βγούμε τι με δάδες. Αυτό ζητάει. Ότι εγώ θα καθαρίσω για σένα. Δικαιοσύνη που δεν υπάρχει. Ή εγώ θα πάρω την δικαιοσύνη στα χέρια μου. Αυτό συναντάται όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Οργανώνονται σε ομάδες. Ότι τύπου είμαστε αυτή η σελίδα που θα εκδικηθεί για εκείνα τα πράγματα. Μάλιστα. Είμαστε αυτή η σελίδα που θα πάρει γραμμή από τον τάδε μεγάλο προφίλ. Με πολλούς ακόλουθους, αυτό εννοώ μεγάλο προφίλ. Που θα μας υποδείξει τι πρέπει να κάνουμε. Και επειδή εμείς το ακολουθούμε όπως ο Ιγκόρ τον δόκτωρα Φραγκενστάιν στα πάντα, δηλαδή πάμε έτσι με την καμπούρα μας σιγά σιγά και μας δίνει απλά οδηγίες, θα κάνουμε κάπως έτσι τα επόμενα post και αυτό το πράγμα θα γίνει viral ζητώντας εκδίκηση.
κάποιες, δεν σου λέω ότι όλες οι υποθέσεις είναι ίδιες ή ότι όλα τα μέλη αυτού του ανθρωπότυπου έχουν την ίδια εκδικητική μανία, αλλά πατάνε στο ίδιο, στην ίδια θέληση για εκδίκηση. Αυτό. Ναι. Γιατί γενικά υπάρχει. Και όταν είναι κιόλας οργανωμένοι, έστω και αν είναι λίγοι, ξέρεις, πώς να πω, μυρίζουν και το αίμα πολύ πιο έντονα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο νιώθουν ιδιαίτερο συνασπισμένοι. Νιώθουν πραγματικά η αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ μικρή. Μπορεί να είναι. Δεν σου λέω πάντα ότι είναι τόσο άσχημες ειδήσεις. Μπορεί να είναι ένας σχολιασμός για τον τραγουδιστή των Iron Maiden που ζήτησε να σβήσει ένα καπνογόνο. Και ξαφνικά να θυμηθεί εκδίκηση, γιατί στα εφηβικά του χρόνια εμείς μπαίναμε, μας πετούσαν σπασμένα μπουκάλια. Ναι, θέλει να διοχετεύσει την οργή του κάπως. Όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι μια πολύ αντιπαθητική για μένα κατηγορία. Ναι. Έχει ένα κομμάτι σε αυτό που είχαμε συζητήσει νωρίτερα για το political correctness. Δηλαδή πατάει πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Βέβαια, ναι. Είναι μια από τις βασικές του αρχές, ότι αυτό το πράγμα που εγώ δεν αντέχω να ακούω, είμαι αντίθετος, δεν θέλω να το ακούει κανείς. Δεν θέλω να υπάρχει πουθενά. Θέλω να είναι τρομερό. Εξαφανισμένο από παντού. Ιστορίας, ναι. Ακόμα και αν είναι κάτι πολύ ελαφρύ, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Κάτι πολύ ελαφρύ για κάποιον άλλον είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ ιερό. Η λέξη ιερότητα εμένα με ανατριχιάζει γενικά στα πράγματα. Ναι, όταν για κάποιον είναι ιερό ακόμα και το, τι να σου πω, που μπορεί να βρει πάτημα και να αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, που διάβασες νωρίτερα, είπες τη λέξη Χριστοπαναγία, χωρίς να αναφέρεις, ναι, χωρίς να ρίχνεις εσύ Χριστοπαναγία, ναι, είπες τη λέξη Χριστοπαναγία. Σωστό. Σαν λέξη, και λέει δεν γίνεται να ακούγεται αυτό το πράγμα, χωρίς να πεις κάτι τον Χριστό ή την Παναγία, ναι, είπες απλά αυτές τις δύο λέξεις μαζί, που δεν είναι κάτι ουσιαστικά, τύπου και σου λέει όχι, θα το λες θεία. Ναι. Okay. Ναι, είναι αυτό ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς. Εντάξει, στο θρησκευτικό κομμάτι που έχει τη δική ιδιαιτερότητα. Ναι, ένα παράδειγμα, ήταν πολύ. Αλλά πλέον αυτό το πράγμα έχει επεκταθεί. Και ακόμα και αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το ραδιοφωνικό. Λέει ο άλλος, αποκοιμηθήκαμε εδώ στο σχόλιο. Να. Δεν θέλει εκείνη τη στιγμή να γίνει αυτό το πράγμα όπως το έχει στο μυαλό του φτιαγμένο. Ναι. Δεν είναι πολιτική ορθότητα αυτό. Δεν είναι πολιτική ορθότητα. Όχι, στο μυαλό του όμως είναι ότι έχω ένα πράγμα που πρέπει να λειτουργεί έτσι πάντα. Ναι. Ή αυτό είναι για μένα το ιδανικό. Δεν γίνεται να έχει καμπύλες προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αυτό. Σωστά. Πάλι στις καμπύλες επιστρέψα. Κάποιος λέει που δεν συμφωνεί. Λέει, οι κατηγορίες που έχετε αναφέρει ως τώρα είναι το 98% των χριστών. Οι υπόλοιποι που δεν κάνουν όλα όσα αναφέρετε είναι μόνο το 2% και ούτε. Όχι. Νομίζω ότι είναι μεγάλη υπερβολή. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που απλά μπορεί να δείχνει τις γατούλες του το πρωί. Αυτό. Εντάξει, ακούστηκε τώρα κάπως αυτό που είπες. Είναι αλήθεια, αλλά ναι, okay, κατάλαβα. Πόσες να έχει ένας άνθρωπος, γι' αυτό είπα γατούλες. Σωστά, σωστά. Ναι. Αυτό, υπάρχουν οι ζωόφιλοι. Πολύ μεγάλη κατηγορία. Υπάρχουν οι ζωόφιλοι, οι extreme ζωόφιλοι, που γυρίζουνε και μπορεί να γίνουν κομμάτι της κατηγορίας του εκδικητή. Υπάρχει μια τρομερή μικρή κατηγορία την οποία θα ήθελα να προσθέσω και να αναφέρω, που είναι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται μόνο, και είναι τρομερό αυτό, έχω στο μυαλό μου πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, μόνο σε post που συζητάνε πάρα πολύ συγκεκριμένα θέματα. Ναι. Για να πάρουν αντίθετη θέση. Ναι, okay, ναι. Για παράδειγμα, όπου βρούνε post υπέρ των Παλαιστίνιων, θα μπουν για να υποστηρίξουν Ισραήλ μέχρι θάνατο. Ναι, υπάρχει. Και όταν, ας πούμε. Και μόνο εκεί, τίποτα άλλο. Ούτε ρέξει τίποτα άλλο. Αλλά μέχρι θάνατο. Ναι, και δεν θα τον δεις πουθενά αυτό, ναι. Αλλού αυτόν. Θα είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Ναι. Είναι η υπερεξειδίκευσή του στο σχολιασμό συγκεκριμένου θέματος. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Υπάρχει άλλη μια κατηγορία, έτσι γενική και αυτή, των ανθρώπων που θα του μη δημιουργού, του θαυμαστή μόνο. Δεν θα δημιουργήσει, δεν θα γράψει ποτέ post, θα πάει πάντα και θα πει σωστά τα λες, καλά τα είπες, δεν αλλάζω ούτε τελεία, μπράβο, μπράβο. Είναι μόνο αυτό. Είναι ο ακόλουθος που σου λέει παντού μπράβο,
ακόμα και αν έχεις πει κάτι ειρωνικά και δεν το έχει πιάσει και να ναι, αυτό ναι, το, ναι. το λατρεύω αυτό το πράγμα. Κώστα μου, Γιώργο μου, τέτοιο, τα πες ακριβώς όπως τα ήθελα. Γιατί δεν τα έγραψες εφόσον τα ήθελες να τα πεις. Ακριβώς. Είπες ό,τι ακριβώς είχα στο μυαλό μου. Ακριβώς, δηλαδή 5 λεπτά να αργούσες να το γράψεις, θα το είχα γράψει εγώ. Και δεν το γράφει ποτέ. Ναι. Αυτό. Είναι ο μη δημιουργός. Είναι. Το έγραψε κιόλας κάποιο. Ο Captain Obvious κατά κάποιο τρόπο. Ναι, κατά δεν είναι πάντα τρόπο. Obvious, γιατί θα μπορούσε κάποια στιγμή να πει ότι δεν συμφωνώ μαζί σου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που ακολουθεί. Του συγκεκριμένου ανθρώπου που ακολουθεί συμφωνεί κατά 99%. Ναι. Πρέπει να γίνει κάτι να αλλάξει τρομακτικά σε αυτό που έχει γράψει ο. Είναι γκρούπι κατά κάποιο ναι, τρόπο. Είναι γκρούπι, αλλά πρέπει να το πει ότι συμφωνώ μαζί σου. Σωστό. Ακόμα δεν έχει καμία σημασία στην πραγματικότητα. Καμία σημασία. Ναι, υπάρχουν αυτοί. Λέγοντας συμφωνώ ότι ωραία που τα έγραψε και αυτό μας φέρνει κοντά στην κατηγορία που συζητήσαμε πριν, αλλά δεν την αναλύσαμε, ναι. που είναι η κατηγορία πραγματικών boomers. Οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους και συζητάνε σε τρεις-τέσσερις συγκεκριμένες ναι. σελίδες και προφίλ. Δηλαδή, που μπαίνει ο ένας, ας πούμε, να πει την καλημέρα του. Η ίδια λέξη boomer είναι μια κατηγορία που την ξέρει. Σωστό. Ναι. Σωστό. Οπότε, ναι. Και μπαίνουν οι υπόλοιποι από κάτω, λέει καλημέρα, Κική μου. Τι κάνεις, δώσε τα φιλιά μου στην Ελένη. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου, θα της τα δώσω, να είσαι καλά. Σχόλια αυτά στο Facebook. Να τα πούμε κάποια μέρα, να πιούμε κανένα καφέ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, πάρε μου όποτε θες. Τα μπαλκόνια. Τι κάνει το παιδάκι σου, είναι η γειτόνισσα. Ναι, ουσιαστικά. Είναι οι γειτόνισσες που απλά βρέθηκαν σε μια ευρύτερη γειτονιά του ελληνικού Facebook. Και είμαστε όλοι σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Ξέρεις, το ότι κάποιους λένε boomer δεν έχει. Δηλαδή και τα 18 χρόνια λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο μεταξύ τους. Mm-hmm. Έχουν μια επικοινωνία που σε 10 χρόνια, τα επόμενα 15 χρόνια θα τους λένε αντίστοιχα. Σωστό. Ναι. Σωστό. Πώς γίνεται, θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα η εναλλαγή ναι, πια. Ναι, ναι. Πλέον ναι. Γιατί έτσι γίνεται. Πρέπει να πω στη συγκεκριμένη κατηγορία, να κάνω μια ιδιαίτερη μηνία, στο γεγονός ότι είναι πολύ γλυκό, είναι πολύ γλυκά αυτά τα λίγο γεροντογυποσχόλια που γίνονται. Σε αυτά ναι. τα... Είναι μια ειδική πολύ γλυκιά κατηγορία, πρέπει να πω. Γιατί γίνονται πάντα με πολύ λεπτότητα. Και υπάρχει και. Από ανθρώπους με άλλη πάστα και άλλη γενιά. Τρία χρόνια πίσω υπήρχε, πέρα από το γλυκό γυπό σχόλιο, υπήρχε και το αντίστοιχο emoji που το συνόδευε. Ναι. Το οποίο δεν υπήρχε στα επίσημα, ξέρω εγώ, emoji του Facebook, αλλά το είχαν βρει κάπου, το είχαν σώσει στο κινητό του, οπουδήποτε. Και ήταν, ξέρω εγώ, το χεράκι του Facebook με ένα μπουκέτο λουλούδια. Τσακ, έπεφτε από κάτω. Και δεν χρειαζόταν να πει κάτι, ότι εγώ έστειλα λουλούδια. Όπως θα έστενα. Τι να σου πω, σε μια κοπέλα που θα συναντούσα σε ένα ζαχαροπλαστείο το 1950. Και θα τη έφερνα και τα λουλούδια. Αυτό είναι. Υπάρχει μια τέτοια πολύ μεγάλη κατηγορία. Υπάρχει επίσης μια άλλη κατηγορία σε ελληνικό ας πούμε, προφίλ. Mm-hmm. Να βλέπεις πάρα πολλά fake αραβικά προφίλ που έρχονται από κάτω και κάνουν ένα σχόλιο καρδούλα, σ' αγαπάω και τέτοια. Να. Δεν ξέρω πώς έχουν φτάσει. Τι φάση είναι αυτή. Δεν ξέρω, υπήρχαν παλιά, υπήρχε αγορά like. Ναι, σωστά. Πολύ πρόσφατα υπήρχε και πλέον δεν υπάρχει ακόμα. Έχουν ξεμείνει αυτό. Έχουν ξεμείνει. Υπάρχουν επίσης οι σου κάνω έτοιμα φιλίας χωρίς να έχουμε κανένα κοινό γνωστό, χωρίς να έχω δει ποτέ post σου, χωρίς τίποτα. Ναι. Το προτείνει το Facebook, δεν ξέρω τι. Υπάρχει ένα κενό σε αυτό το πράγμα, δεν το έχω εξηγήσει. Εντάξει, αυτό όμως γιατί το λες με αρνητική χρειά. Δεν ξέρω καν τι είσαι και απλά σου στέλνω για να γεμίσω, να φτάσω 5.000 και να έχω πολλά like σε μένα μετά με τέτοιο. Και υπάρχει ο άλλος που σου στέλνει στα 4.998. Φίλους έχει, του λείπουν 2 και στέλνει 150 αιτήματα φιλίας. Οπότε οι 2 πρώτοι που θα προλάβουν να γίνουν φίλοι του, μετά οι 140 που θα μένουν, θα τους λέει ότι ο συγκεκριμένος χρήστης έχει γεμίσει από φίλους και εσύ λες πώς έγινε να μου στείλει αίτημα φιλίας ενώ είναι γεμάτος. Ναι, είναι αυτό ότι έχει στείλει σε 150 και του λείπαν 5 θέσεις. Γεμίζω τα τέτοια. Κλείνω τα κουφώματα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Σωστό. Είναι αυτή η κατηγορία. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κατηγορία ή είναι πάρα πολύ για να τους αποκαλέσουμε κατηγορία ή δεν πρόλαβα τίποτα σήμερα, σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές, ναι. Να απαντήσω στον καθένα που σας προσωπικά. Αυτός είναι όμως, το έχει 2 φορές τη χρονιά, τα γενέθλια και τη γιορτή του, οπότε δεν είναι που το κάνει κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου ευχηθήκατε για την καινούργια μου δουλειά, το καινούργιο μου αυτοκίνητο. Δεν το κάνει. Το κάνει σε γιορτές. Okay. Που έχει πάει 12 και 5. Ναι. Δηλαδή 12 είναι, ξεκινάει η γιορτή του, σου βγάζει το Facebook ότι ο Τάδε έχει γενέθλια. 12 και 5 μας ευχαριστεί
για το, απλά κάνει το post για να γεμίσει από κάτω. Γεμίσει σχόλια, ναι, και ευχές. Υπάρχει η άλλη κατηγορία ότι δεν κάνω ποτέ post στον τοίχο μου και κάνω μόνο σε μεγάλα group. Γιατί εγώ θέλω να έχω κοινό τεράστιο. Ναι. Σε group που συζητάνε για ταινίες, που συζητάνε για pop κουλτούρα. Τους βλέπεις, δηλαδή στον τοίχο σου δεν έχεις τίποτα ποτέ, σχολιασμό, ναι, δεν κάνεις τίποτα. Και πας μόνο σε πολύ μεγάλα group, περιμένεις, συνήθως αυτοί οι τύποι περιμένουν να έχει βγει μια καινούρια ταινία που παίζει την Πέμπτη το βράδυ και αυτή Παρασκευή πρωί ξεκινάνε να την αποδομούν, mm-hmm, γιατί είδαν ότι είχε πολλά εισιτήρια, γιατί είδαν ότι την περίμενε πολλής κόσμος. Ναι. Πρέπει εγώ να πω ότι είμαι, ότι διαφέρω από τον όχλο. Πρέπει εγώ να πω ότι διαφέρω. Δεν σου λέω αυτούς που πραγματικά διαφωνούν. Αυτούς που είναι έτοιμοι, το έχουν φτιάξει το κείμενο. Ναι, ναι, πριν, ναι, τη δουν την ταινία. Σωστό. Το τρέιλερ που ξέρω εγώ ότι ο τάδε σκηνοθέτη μου τη πάει. Δεν περιμένει να δει τέτοιο. Δεν έχει σημασία. Ναι, δεν έχει σημασία. Είναι, ναι, είναι πάρα πολύ. Αυτή περιμένει η hot take που λέει, μα έγραψε και ένα, ναι, παιδί, ότι υπάρχει αντίστοιχα στο μπάσκετ. Υπάρχουν τέτοιο. Ο Γιάννη. MVP, βγαίνει από τους δημοσιογράφους, θα υπάρχει ο ένας δημοσιογράφος, ο Γιάννης δεν ξέρει να τριπλάρει και αυτό. Και θα πατήσει πάνω εκεί. Ναι, σωστό. Το ξέρουμε. Παιδιά, η ευχαριστώ για την αποδοχή, νομίζω ότι βαίνουν μειούμενοι, νομίζω ότι πια δεν είναι. Είναι ελάχιστοι πρέπει να έχουν, ναι, μείνει ευχαριστώ για την αποδοχή. Ναι, έχουν, δεν πρέπει να είναι ξεχωριστή κατηγορία. Ναι, κι εγώ συμφωνώ. Ναι. Πώς θα έπρεπε, ρωτάει ένας φίλος, να ονομάζεται ο χρήστης που περιμένει τι θα πουν οι άλλοι για να πει το αντίθετο μόνο και μόνο για να γίνει μανούρα. Εντάξει, τρολ. Ναι. Αυτός είναι, το original troll αυτός είναι. Το original troll έλεγε πράγματα, πιστεύει δεν πιστεύει, απλά για να δημιουργήσει το κακό χαμό από κάτω, ναι, και να ακολουθήσει τέτοιο. Ναι. Ναι. Το πανηγύρι, ναι, του αυτού. Ναι. Ναι. Υπάρχει αυτή η κατηγορία και αυτοί χάνονται. Αυτοί αυτοπροσδιορίζονται κιόλας. Εγώ είμαι τρόλ, άρα είμαι σε έναν θρόνο που δεν μπορείς να με ακουμπήσεις. Ναι, γιατί... και κατά κάποιο τρόπο δικαιούμαι να κάνω αυτό, ναι, που, ναι, κάνω με έναν τρόπο περίεργο. Συγγνώμη, ναι, που σου στείλα dick pic, αλλά εγώ είμαι τρόλ, άρα, mm-hmm, αυτό ήταν τρόλ dick pic. Μα έστειλε, όχι, είμαι, mm-hmm, αυτό. Είμαι τόσο ξεχωριστός που δεν μπορεί. Είναι ο Πάπας ο αντίστοιχος. Δηλαδή, έχω το, mm-hmm, συγχωροχάρτη του παγκόσμιου ίντερνετ που, ναι, μου επιτρέπει. Και αυτοί μειώνονται ωστόσο. Μειώνονται, ναι. Μειώνονται, γιατί, έχει... γιατί πια έχουν γίνει όλα, όλα έχουν μια, πώς να πω, μια σανς τρολιάς. Ναι, γενικώς, καλά. Οπότε, ναι, ναι, τα original troll, που να σου πω, κατά κάποιο τρόπο τους, πήραν τη δουλειά, τους πήραν τη δουλειά όλοι οι υπόλοιποι. Υπάρχουν οι ποιητές που προφανώς η ποιήση, γενικότερα ως ποιήση, όχι... μια φωτογραφία, μια ποιητική εικόνα, συγκινηθείτε μαζί μου, υπάρχει αυτό. Τύπου ηλιοβασιλέματα και, ναι, τέτοια. Ηλιοβασιλέματα, το κοριτσάκι που πήγε και έδωσε το τριαντάφυλλο στον ακίνητο ματατζή. Ναι. Μια ποιητική τέτοια που μας θυμίζει, σου αρχίζει και σου κάνει ανάλυση σε ποια ταινία είχαμε αντίστοιχη δει του εικόνα από το, okay, το Φελίν. Ναι, ναι, ναι. Σου κάνει ένα τέτοιο. Υπάρχει η απλή ποιήση, που χάνεται όμως, άμα το δεις, δηλαδή τα ποιητικά προφίλ σβήνουνε. Ναι. Στην πραγματικότητα είναι προφίλ που τα έχουν κατηγοριοποιήσει ως, με αρνητική διάθεση το ποιητής. Δηλαδή το λένε ηρωνικά. Δεν ξέρω γιατί το λένε ηρωνικά. Δεν σου λέω ότι συμφωνώ. Σου λέω ότι είναι ηρωνικό, ότι εσύ το κάνεις αυτό για τον τάδε λόγο. Τα διέλυσε όλα από κάτω, τα έχει διαλύσει. Ναι, 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 αυτό έβαλε. Είναι κατάσταση αυτή τώρα. Sorry, το μούχρωμα εκεί του. Όχι, το μούχρωμα δεν είναι το Μπογδάνο, είναι από την Dolce Vita. Συγγνώμη κιόλας από την Dolce Vita και τους δημιουργούς της. Ναι, υπάρχει αυτή η κατηγορία. Α, ωραίο αυτό που λέει ένας φίλος. Λέει: υπάρχουν αυτοί που ποστάρουν στιγμές από το παρελθόν τους και περιγράφουν τι έκαναν τότε με λεπτομέρειες που, ναι, δεν ζήτησε ποτέ κανείς. Αυτό επειδή το κάνω κι εγώ. Ναι. Δεν είναι ποστάρω στιγμές από το παρελθόν μου. Συνήθως μετά τις 12 το βράδυ υπάρχει μια κατηγορία αναμνήσεις που γυρνάς, ναι, και κοιτάς. Το κάνω συνήθως με τέτοιο, με αστεία που θεωρούσα α, φανταστικό, που δεν είχε γελάσει κανείς το 2018, μπορεί να γελάσει το 2022. Αυτό είναι μια κατηγορία, ναι. Κοίταξε, αν έχουμε για παιδικές φωτογραφίες, οι παιδικές φωτογραφίες έχουν και μια πλάκα. Ειδικά εντάξει, οι παιδικές, ναι, φωτογραφίες μεγαλύτερο που είναι λίγο polaroid, λίγο δεν τις βλέπεις καλά, λίγο, ναι, θολές. Εντάξει, έχουν μια πλάκα. Υπάρχει αυτό τίμα και σε έγραφα το 2012, ας πούμε, που είσαι 10 χρόνια μικρότερος. Ναι. Είναι, ας πούμε, το παιδί 25 ο χρήστης και τότε ήταν 15. Και θυμάται ότι εκεί το βλέπει με μια γλυκιά, ας πούμε,
μελαγχολία στο ότι έγραφα να. Και πόσο πιο αθώος ήμουνα και τώρα μπορεί να σκοτώνομαι για το τέτοιο. Και έγραφα, ας πούμε, γκρίκλι τότε. Βλέπεις και τον εαυτό σου διαφορετικό. Ναι, βέβαια. Έχεις... Και είναι εξέλιξη. Προσαρμοστεί, ναι. Σωστό. Εκεί υπάρχει και η άλλη κατηγορία, το, το πόσο διασκεδάζω. Που πρέπει να δείξει πόσο πολύ διασκεδάζει. Πόσο διασκεδάζω στη... για όπου και να βγήκα. Πόσο διασκεδάζω στη θάλασσα. Πρέπει να δείξει ότι διασκεδάζει πάρα πολύ. Όχι απλά περνάω καλά. Πεθαίνω δηλαδή από τη τέτοια. Ναι. Τόσο... Είναι κάτω από το δίσκο σχόλιο κλαίω. Είναι το δίσκο σχόλιο κλαίω σε post. Το κλαίω σε post, αλλά κλαίω από, ναι, από ευτυχία, από χαρά. Πόσο υπέροχα περνάμε εδώ. Να ορίστε. Μα ζητάνε βαθμολογία κατευθείαν. Τι βαθμολογία? Για τη σημερινή εκπομπή, αν είσαι ικανοποιημένος. Πριν τελειώσει η εκπομπή πρέπει να δώσει βαθμολογία. Πώς λέμε πριν δεις την ταινία, πρέπει να δώσει βαθμολογία. Ένα 6,8. Ένα 6,8. Ναι. Δεν τραβάει πολύ σε εισιτήριο το 6,8. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε τίμοι με τους. Ούτε αριστούργημα είναι, ούτε. Τίμοι με τους αυτούς μας. Και τα υπόλοιπα ας τα αναλύσει ο κόσμος. Sorry κιόλας δηλαδή, γιατί τόσο ή άλλως δεν προλαβαίνουμε να πούμε κι άλλα, γιατί η ώρα πήγε 12, κυρίες και κύριοι. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ευχαριστούμε πολύ τον Τάκη Μπούλη για την ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου για την οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής, όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Περισσότερο από τον σχιζοφρενή, τον αγαπημένο σχιζοφρενή, τον Βαγγέλη Χατζή που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βανζέλ. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6, καθώς ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Αμέσως μετά ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, υγιείς και χαρούμενοι και τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στο Fight Club. Γεια σας.